Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Πολλά νεύρα έχω σήμερα. Τι έγινε? Τι? Τα ενδυματολογικά. Ναι. Δεν τα βρήκαμε. Η μόνη μέρα που δέχτηκα. Να το ξέρω. Για να το ξέρετε. Να είμαστε και οι δύο με ίδιες φανές. Γιατί εγώ το δέχτηκα. Και εσύ. Τι είπα, για να καταλάβει ο κόσμος, το παιδί μου. Συνήθως. Λέμε, τι θα πάω. Πάω την πλέον, άσε μου, μωρέ. Κάτσε εδώ, ρε. Τι. Και μια φανέλα, ρε. Γι' αυτό δεν μαλώναμε. Συνήθως. Λέμε, ναι, τι ένα λεπτό. Φορτούνης. Να το και Φορτούνης. Φορτούνης, παιχταράς. Εντάξει είμαστε. Εντάξει. Αν δεν είμαστε. Για πες. Τι να βάλεις εσύ, τι μπλε, τι να βάλεις εσύ, την ερυθρόλευση ή την... Φανελάρα είναι όμως εκεί. Περίμενε ένα λεπτό. Σήμερα μου λέει και να βάλεις σε μια άλλη, του λέω να βάλω τη φανέλα. Του λέω βάλε εσύ, μου λέει και εγώ δεν την αλλάζω. Τις κακομίλες, παιδιά, άστρο, έχει γίνει από το πρωί. Όχι, όπως βλέπετε και εσύ είναι τα σώματα έτσι όπως... Παίζουμε και δύο. Τι παίζουμε? Στην 11. Με αυτή τη φανελά. Ας. Και 150 αγγέλ κάνω. Παίζει με το κεφάλι. Ναι, άστο. Εγώ θα πάω όλο το γήπεδο, ναι. Όπως έκανε ο Δελικάρης. Έπαιρνε την μπάλα από το τέρμα, ναι. Και πήγαινε στο κόρνερ. Με γκέλ. Με γκέλ, συνέχισε τη γραμμή του Αράου. Εντάξει, πήγαινε στην άλλη περιοχή με τον γκέλ, ναι. Κατέβαινε την άλλη περιοχή. Ναι. Μετά πήγαινε μικρή περιοχή. Μικρή περιοχή, ξαναπήγαινε. Όπου είχε, είχε γραμμή, δηλαδή. Ναι. Με γκέλ. Με γκέλ, δεν του πέφτει ποτέ η μπάλα. Και την Γιάννη. Και την Γιάννη του φίλου μας. Μετά στο. Στη μεγάλη περιοχή και μετά στη Σέντρα. Και ο Γιάννη. Καλό ρίζι και μάκε. Καλό πρωτάθλημα θα πάρει και αυτή η φανέλα. Όλε τι φανέλε πρωτάθλημα μου πάνε. Όχι, μια χαρά είναι και το κόκκινο είναι που και έντονο έτσι ακριβώς όπως το θέλουμε. Το Ολυμπιακό. Και να σου πω κάτι, και αυτή η ρίγα είναι το 1960. Δεκαετία εκεί. Πάλι αναδρομή. Έτσι, ναι. Αυτό ήταν. Τι άλλο. Θα βγει και ολόλευκη φανέλα, θα είναι και ολόλευκη. Ναι. Και μετά και γκρι. Γκρι, ε. Σιγά σιγά. Είχαμε την μπλε. Ναι. Και την μαύρη. Ε. Ναι. Φέτος γκρι. Τη λευκή. Μαύρη είχαμε. Είχαμε μαύρη. Τι μαύρη είχαμε. Περισπρόκειται. Είχαμε την μπλε. Συγγνώμη λίγο. Μπλε, άσπρη και ερυθρόλευκη. Ναι, όχι μαύρη. Ναι, μωρέ, εντάξει. Εντάξει, και διαφορά. Ναι. Και η ολολευκή είναι φοβερή φανέλα. Ναι, έχει ναι, το ωραίο το λευκό. Ναι. Του Αιγαίου. Όταν παίξουμε την Ατλέτικο Μαδρίτης, ναι. Θα φοράμε την ολολευκή. Γιατί για να περτώσουμε το διετή. Ναι. Ωραία. Για να παίξουμε τη Stoke City. Εντάξει, με τη φανέλα. Φοβερή φανέλα. Είναι ήδη στο ρετσόρο. Όποιος θέλει μπορεί να την προμηθευτεί. Έγινε χαμός σήμερα στην παρουσίαση. Πρέπει να τα έχετε δει και στα... Εδώ στο ίντερνετ. Η τιμή. Τιμή πόσο, 70 ευρώ. Νομίζω, 70. Ναι, εκεί. Φλόρ. Ναι, 70 είναι, 70 εκεί. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για κάθε ερώτηση που θα σου κάνουμε. Τον Ιχολίπτη ρώτα. Πόσο? 70. Άρρωστά και Ιχολίπτη. Ο Φλόρ είναι μόνο κονόμα. Ναι. Αν βάλουμε το HDMI και το UPS. Πώς θα είπαμε. Ποιο? Αυτά μα δεν τα συνδυματικά, νομίζω ότι κάτι και τι μια μπρίζα βάζει τάκι. Ναι, και λέει κάποιο όνομα. Και λέει πω, πολύ και λε. Έτσι, τα ξανά. Λε τι είναι αυτό μέσα στην τεχνολογία και τι έχει βάλει μια μπρίζα, τίποτα. Τι άλλα είχαμε. Φοβερή φανέλα, σου. Ναι. Ωραία. Περάσαμε τη φανέλα, τι βλέπουν, τη φοράμε. Ναι, τη βλέπουν. Ωραία, αναπνέει καταρχά. Αναπνέει. Και τίποτα, αν είσαι παίχτη. Παίζει ρε παιδί μου στη γειτονιά σου. Και είσαι παίχτης, ας πούμε του 5, θα πας του 7. Τι του, με αυτή τη φανελά. Με αυτή τη φανελά. 10. Και εντάξει, άμα είσαι παίχτης, πώς θα πας δηλαδή. Άμα. Εδώ λέμε να σε μυρωδιά θα πας στο 7. Όχι, είναι άλλο, αυτή η φανελά σε κάνει παίχτη. Άντε, ρε. Βέβαια. Πω, πω. Δηλαδή. Και αυτός που είναι του 10. Τώρα μόλις γράψω έξω από εδώ, τους περνάω 5-5. Ναι, για πλάκα. Ναι, στο λέω εγώ. Κοίτα, μια ώρα, ώρα να μην έχει προβολή. Πού να πάω, στο Δημοτικό Θέατρο, ναι, πού έχει προβολή να παίξει με ένα βίντεο. Προβολή τώρα. Τώρα που είμαι σε φόρμα. Ναι, πάμε εκεί στο Δημάρχη να παίξω. Βέβαια, στο Δημοτικό Θέατρο, στην πλατεία. Ναι, στο Δημοτικό. Θα δει, θα πηγαίνει από το Δημοτικό απέναντι στο Δημαρχείο αέρα. Τα αυτοκίνητα όλα έτσι. Όλο τον κόσμο την είναι τον περνά για πλάκα. Ωραία. Θα τα δω και θα σου πω. Ό,τι σου λέω. Ωραία.
Τι άλλο είχαμε. Πήραμε σήμερα το πρωτάθλημα μετά από τόσο καιρό. Δώσαμε πρωτάθλημα σήμερα. Το κύπελλο. Το είχαμε πάρει βέβαια. Δεν το είχαμε πάρει χεράτο. Χεράτο. Ναι, τώρα το πήραμε τη χεράτο. Τη Δευτέρα, τι να κάνουμε. Στο Λαγονίσι είναι το. Τι το λες αυτό. Σαν περιοχή. Όχι, σύνορα. Λαγονίσι με κερατέα. Δεν ξέρω, σε ένα μαγαζί εκεί πέρα γίνεται η εκδήλωση, η απονομή. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε αυτήν την εβδομάδα. Α, από παίχτες ο Φουστέρ σταμάτησε, έτσι, του Φουστέρ δεν συγκεντρώνει δύο ομάδα, τρίτη φεύγει. Λοιπόν. Φουστέρ σταμάτησε το παιδί, εντάξει, έπαιξε. Τον ευχαριστούμε πολύ, βοήθησε την ομάδα μας. Και θα συνεχίσει να την βοηθάει. Και ο Ολυμπιακός θα με βοήθησε. Από ό,τι φαίνεται, βέβαια, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Ποιος άλλος, Καπιάσο νομίζω, σταμάτησε. Δεν ξέρουμε, για τον Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο είναι πολύ κοντά στην Εσπανιόλ. Ήταν μια επιθυμία του ίδιου του παίχτη. Ναι, και αυτός βοήθησε. Ένα θέμα θέλει να είναι κοντά με τα παιδιά του. Τον ευχαριστούμε. Όπως και αυτός, όπως λέει και ο Τάκης, θα ευχαριστήσει τον Ολυμπιακό. Όπως κάθε παίχτης ευχαριστεί τον Ολυμπιακό που περνάει από εδώ. Γιατί η καριέρα του, αν όχι να ανέβει σε πολλούς, σε όλους ανεβαίνει. Η καριέρα του και σε κάποιους εκτοξεύεται, έτσι, όποιος παίζει στον Ολυμπιακό. Για όποιος, για τους ρεαλιστές, αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό μας. Δηλαδή, να ξέρει ότι κάθε παίκτης, όποιος παίξει και να είναι, ό,τι αξία και να έχει, θα έρθει εδώ και η καριέρα του δεν θα μείνει ούτε στάσιμη, ούτε θα πάει παρακάτω. Σίγουρα θα έχει εξέλιξη. Και για μια ομάδα. Ο Φουστέρ κάθε 6 χρόνια και πήρε 6 πρωταθλήματα. Ναι. Και κύπελλα, 3 κύπελλα, πώς θα πήρε. Ναι. Και ο Ρομπέρτο 3 κύπελλα. Τι γίνεται. Το κυριότερο όμως είναι ότι και οι παίκτες όλοι μιλάνε με καλά λόγια για τον Ολυμπιακό. Είναι δυνατό, Ρεάκη, είναι δυνατό. Έχουν ένα πρόεδρο μαγειόρο. Είναι και άλλοι που μιλάνε και δεν λένε τίποτα. Δηλαδή, πώς να σου πω, τους βάζουν να τα πούνε και πάλι δεν τα λένε. Δεν τα πούνε, αφού δεν τα νιώθουν. Είχανε, αυτοί που φύγανε τέλος πάντων, ένα πρόεδρο μαγειόρο, ο κόσμος δίπλα τους λάτρεψε, τους αγάπησε. Λεφτά πήρανε, πρωταθλήματα πήρανε. Δόξα. Μεταγραφές πήρανε. Και από εκεί πέρα, ναι. Αυτό συνέβη και στην ομάδα του μπάσκετ εκεί. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού παίζουν στις πρώτες ομάδες της Ευρώπης. Ρεάλ. Εντάξει, αυτό είναι Ολυμπιακός. Πώς το λένε, Μπαρσελόνα, Τσεσεκά. Αυτό είναι Ολυμπιακός, σε όλα τα τμήματα. Ακόμα και αυτός που έφυγε, το πεντάρι που είχαμε φέτος και έφυγε. Και πήγε στη Ρεάλ, δεν πήγε. Ο Χάντερ. Ο Χάντερ, ναι. Και να σου πω. Ο Μίλιος και ο άλλος. Και να πούμε και κάτι άλλο. Τώρα που είπαμε για το Χάντερ, να το αποδώσουμε και τα εύσημα ότι ήταν πολύ τίμιος απέναντι στον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι. Όχι μόνο. Ενώ είχε υπογράψει. Ήταν και πολύ εντάξει σαν χαρακτήρα. Ναι. Είχε υπογράψει και σκίστηκε το παιδί, σκιζόταν. Βουτιές έκανε στο παρκέ. Θα μου πει ο καθένας υποχρέωσή του είναι. Ναι, υποχρέωσή του είναι και σε άλλους είναι υποχρεώσεις και δεν τα κάνουν. Έτσι. Κοιτάνε τα πόδια. Το αυτονόητο. Για να με χτυπήσουν. Ναι. Λοιπόν, η ομάδα μας φεύγει, συγκεντρώνει τη Δευτέρα και την Τρίτη φεύγει για προετοιμασία. Και αυτή τη Δευτέρα. Συγκεντρώνει αυτή του Αγίου Πνεύματος. Ναι, η ομάδα μας συγκεντρώνει τη Σουρέντη. Πλάκα, ναι, πόσο, αφού έχει 19, πόσο θα έχει δει. 20 έχει τη Δευτέρα. 20 τη Δευτέρα, ναι, αυτό λέγαμε από εδώ, πώς περνάει. 20. Ευτυχώς πέρασε για να δούμε και λίγο μπάλα, γιατί με αυτά που κάθομαι και βλέπω τα Μεμέτ και τους Τουρκαλάδες ή κάτι άλλους. Έχει καλά να χάνουν. Ναι, μακάρι να χάνουν. Εντάξει, τα με την αγανάκτησή σας, δεν είναι και κανένα. Μπάλα είναι αυτή που βλέπουμε. Ρε παιδί μου, ναι, σίγουρα, εντάξει, έτσι πάνε, γιατί υπάρχουν τίποτα, έχει δει να υπάρχουν επιθετικοί. Α, Ισπανία λίγο μπάλα παίζει. Εντάξει. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εμένα με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Και περιμένω να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι 27 του άλλου μήνα, του Ιουλίου. Να κληρωθούμε με όποια θέλει να έρθει στον Πειραιά. Να προκριθούμε, να παίξουμε την άλλη. Πάμε στους ομίλους. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά.
Και μην βιάζει για τι μεταγραφέ. Οι μεταγραφέ θα γίνουν και πιο στη συνέχεια. Η ομάδα, ο Ολυμπιακό έχει παίχτε για να παίξει τα προβληματικά. Αν αφαιρέσουμε τον Ερνάνη και τον Φουστέρ και ποιο άλλο μπορεί να έχει φύγει. Αυτοί οι δύο κατά κύριο λόγο, έτσι. Ρομπέρτο. Και ο Ρομπέρτο. Εντάξει, δε... Ο Καπίνο. Δηλαδή μου. Ο κόσμο του Ολυμπιακού ξέρει ότι δεν πρέπει να ανησυχεί. Έτσι. Να πω κάτι, το είχα πει και πολύ παλιά. Καλά, παλιά το έχω ξεχάσει. Εμένα μου αρέσει το δεκάρι να ξέρει μεγάλη μπάλα. Δηλαδή να έχει την τρίπλα, να έχει την παλιά, την κάθετη. Να είναι, ας πούμε, καραπιάδης, δέταλη, τέτοια πράγματα. Βελικάς και τέτοια πράγματα, έτσι. Ναι. Πάμε στο εξτρέμ. Το εξτρέμ, άμα δεν έχει τρίπλα, παιδιά, δεν είναι εξτρέμ. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι θα πάρουμε ένα παίκτη. Όχι, μου αρέσει εμένα, ας πούμε, και θα πάρουμε και ένα παίκτη να ξέρει. Να έχει και τρίπλα. Και πάμε στον τερματοφύλακα. Να έχει και έκρηξη. Συγγνώμη, δηλαδή, ναι, τρίπλα μόνο δεν φτάνει. Γιατί άμα τον επερνά και μετά σε ξαναφτάνει, τι την θε. Ναι, σωστό, ναι. Και πάμε και στον τερματοφύλακα. Εμένα ο τερματοφύλακα από τότε που παίζα μπάλα μου άρεσε. Να έχει έξοδο. Το και... Σάββατο, την Παρασκευή. Έξοδο, να πηγαίνει. Να πιάνει την μπάλα, ρε, έχει τα κόλλη. Ποιο Σάββατο, Παρασκευή. Και Δευτέρα βγαίνουν οι παίχτε και Τρίτη. Από και θέλουν να βγουν οι τέλο πάντων. Λοιπόν, από τότε που ήμουν μικρό, αυτό μου άρεσε. Να βγαίνει και να πιάνει την μπάλα. Έξοδο, ναι. Τέτοιο πράγμα έχει ο Καπίνο. Εκτείναξη έχει. Για να μην απογοητεύονται κάποιοι που νομίζουν ότι έχουμε τροματοφύλακα. Ποιο είναι ο άνθρωπο, ο καλύτερο Έλληνα τροματοφύλακα στον Ελλάδα. Ναι, και θα πάρουμε και τροματοφύλακα. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά. Για καμιά άλλη θέση έξω έτσι. Για να μου στεναχωριέστε. Γιατί ποιο στεναχωριέται. Λέω κάποιο που να στεναχωριέται. Εντάξει, και έφυγε το παιδί να κάνει. Έχει την οικογένεια του και είναι δύσκολο και τώρα. Η γυναίκα του είναι στην Ισπανία, τα παιδιά του. Και πάλι καλά, για τη γυναίκα του δεν νοιάζει που θα είναι. Για τα παιδιά του τον νοιάζει. Ναι, για τα παιδιά. Η γυναίκα του έχει χωρίσει. Εντάξει, πάτε να ξαναβρούμε ρε εκεί. Και τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα, τι μα λέει. Δεν με νοιάζει, απλά στο λέω ρε εκεί. Για μένα να μην τα ξαναβρούνε. Για να έχει γίνει να έχει επέστη ρήξη, κάποιο σοβαρό λόγο θα υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι μήνυμα. Η οικογένειά του τα παιδιά του, σωστό, ωραία. Τα παιδάκια του υπάρχει και κάτι τέτοιο. Ήταν δύσκολο να κάτσει κι άλλο εδώ. Τον ευχαρίστησε ο Ολυμπιακό, έτσι. Ωραία. Από εκεί και δεν πέρα. Μένουμε εκεί. Πάμε τώρα στα διαρκείας. Επειδή ρωτάτε. 5.000 έχουμε φτάσει. Αστεία. Όταν οι άλλοι σκέφτονται πότε θα τα βγάλουν τα διαρκείας τους. Ο σκοπός μας είναι να πάμε 20.000 και φέτος. Οι τιμές είναι ίδιες. Μεταγραφές θα γίνουν. Εκεί που κάποιοι είπαμε τις θέσεις, είπαμε τις θέσεις. Και μετά πάλι όποιος άλλος φύγει. Και οπωσδήποτε, να μην ξεχνάμε, ο σκοπός μας είναι αυτό που τρέμουν και το φοβούνται, είναι το Καρασκιά και το Γεμάτο. Και το Γεμάτο Σεφ. Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι όποιος είναι κάτοχος διαρκείας με την κάρτα μέλους, έχει, η κάρτα μέλους είναι και εισιτήριο διαρκείας για το οποιοδήποτε βόλεϊ, πόλο και... τμήμα του Εραστέχνη, ναι, που αγωνίζεται. Αντρών γυναικών, βόλεϊ, πόλο, μπάσκετ γυναικών, ό,τι έχει Εραστέχνης μπορεί με την κάρτα μέλους, επιδεικνύοντας την κάρτα μέλους, όχι φιλάθλου, έτσι, να μπαίνει ελεύθερα στο γήπεδο. Μεταγραφές γίνονται και σε άλλα θέματα, και στο πόλο και στο βόλεϊ, εκεί. Παντού. Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός. Πήραμε ένα παιχταρά από τον Καναδά. Ο Καναδός είναι. Καναδός είναι. Α, όχι. Δεν έπαιζε τον Καναδά. Εδώ Τουρκία δίπλα. Α, Καναδός είναι. Ναι. Από τον Καναδά είναι. Σαν καταγωγή. Ναι, και το η σημεία του Καναδά δεν είναι αυτή με το ευκάλυπτο. Δεν είναι ευκάλυπτο. Δεν είναι ευκάλυπτο. Σημείδα είναι άλλο. Ευκάλυπτο, γίνει το φίλο. Άστα, τάκι, άστα, μην μπερδεύεσαι. Σου λέω δεν είναι ευκάλυπτο σίγουρα. Τώρα κολλάει λίγο το μυαλό. Μιλήσαμε για τη σημαία του Καναδά. Γιατί που την έχει δει. Δεν είναι, ξεγελάει. Άκου που σου λέω, δεν είναι, θα δικαιωθώ. Πάλι. Σιγά σιγά πίσω την απολιά ρε τη σημαία του. Δεν είναι ευκάλυπτο. Ευκάλυπτο! Ωραία, εντάξει, με άρωμα λεμόνι. Τέλος πάντων. Πάντως είναι με ένα φίλο. Ναι, ένα φίλο, Σική. Εγώ πιστεύω, όταν είναι Σική, είναι ευκάλυπτο. Εντάξει, περίμενα. Ωραία. Σου πω εγώ τι φίλο είναι. Τι θα το βρει εκεί. Το βρω, ναι. Την έχουν τη σημαία του Καναδά εκεί. Πήγαινε ρε, τα κοιμήλα στον κόσμο. Νάτινα.
Τι να την. Εδώ είναι από τη γιορτή, από την αποκλειστική κυπέλλου. Τώρα και εγώ φρήκα τη σημαία. Ποια σημαία βλέπει καμιά στιγμή. Έλα ρε κοριτσάρε μου, μπράβο. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, συγχαρητήρια. Πάμε για ευρωπαϊκό στο μπάσκετ εκεί. Για να ξέρετε, μάκε μου, πάμε για ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Και στον αντρών και στο γυναικό. Ωραίο είναι και αυτό. Θα το έχουμε τη Δευτέρα εδώ πέρα. Μικρό το βλέπω. Όχι. Μεγάλο. Δεν είναι το πλάνο τέτοιο. Θα κάνω λίγα πάλι. Πάλι έχω να κάνω τόσο καιρό. Να ο πρόεδρος ο Μιχάλης ο Κουντούρης. Οι δύο πρόεδρος. Με τον άλλο τον μεγάλο πρόεδρο τον Ευαγγέλη Μαρινάκη. Μπράβο. Λοιπόν, να σου πω τώρα τα δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Αγγελόπουλος Μαρινάκης Κουντούρης. Δεν υπάρχει. Για μένα, α, και να μην φανείτε αγενείς, βαζελάκια, λοιπόν, την Κυριακή, Τάκη μου. Την Κυριακή. Είναι η γιορτή του πατέρα. Του πατέρα είναι. Του πατέρα, πώς είναι η γιορτή της μητέρας. Ναι. Είναι η γιορτή του πατέρα την Κυριακή. Ναι, ωραία. Γιορτάζουν οι μπαμπάδες. Ναι. Δηλαδή, ποιος γιορτάζει. Ο Μαρινάκης. Ναι. Ο Κουντούρης. Ναι. Και ο Αγγελόπουλος. Και ο Σπανούλης. Α, και ο Σπανούλης. Α, ναι, ρε. Οι μπαμπάδες του ζετάκι. Μην ξεχάσετε τα παιδιά. Να σας πω κάτι, ένα λουλουδάκι, κάτι. Για να συνεχίσουν είναι και νέοι, να τους δώσετε κουράγιο. Στείλτε. Οι μπαμπάδες σας γιορτάζουν, μην είστε αγενείς. Στο Σπανούλι, στο Μαρινάκι και στο Κουντούρι. Και τι και στον Αγγελόπουλο. Ναι, ρε, παιδί μου. Ναι. Κατάλαβε πώ το πάγω τώρα. Ναι, δηλαδή, το κατάλαβα. Άλλο, οι Αγγελόπουλοι πάει μάγκε Αγγελόπουλοι. Οι μπαμπάδε έχουν το προσωνύμιο τη Να το πω και. Το σωστό, ρε. Κατάλαβε. Να το επεκτείνω λίγο. Oh. Λοιπόν, να στείλετε σε όλου του γάβρου που λέει και όλοι οι γάβροι. Ναι, 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 αυτό μπράβο. Από εκεί που βγαίνει τότε. Εντάξει με την επέκταση. Ωραία. Καλά πήγα, μάγιο είχαμε. Βρήκε τη σημαία. Την έχω βρει, περίμενε, μην ασχολείσαι μαζί μου, λέω. Όχι, για να δεις τον ευκάλυπτο. Ναι, να δεις τον ευκάλυπτο και τον γιος μου. Και στο γήθιο, και στον Άγιο Βασίλη, κάτι ευκάλυπτο. Ναι, ναι, ναι. Τι, μην ασχολείσαι τώρα. Δεν ασχολούμαι, ρε, Τάκη, μίλα εσύ στο κοινό σου. Λοιπόν. Στο κοινό μας, αλήθεια. Στο κοινό μας, Ολυμπιακή, τι, 3-7. Δεν το πάει έτσι, μωρέ, μη... Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα πω ένα σύνθημα τώρα που μου πες. Δεν πειράζει. Πες ότι γουστάρεις έτσι κάτω. Βασίλης Πανούλης, Βασίλης Πανούλης. Το σαγίπεδα στην Ευρώπη και στη Γαλλία, αυτό λένε. Το έχεις παρατηρήσει τον ήχο, το τραγούδι. Αυτό το ρυθμός είναι... Έτσι Πανούλη φωνάζουν, τι. Παραφράζεται ρε Τάκη, ο καθένας... Εμένα θα πεις τώρα. Εμένα με πήραν από τη Γαλλία, που έπεσε η Γαλλία με το προχτές ένα παιχνίδι. Και μου λέει, Τάκη, φωνάζουμε εγώ με τον φίλο μου Βασίλη Σπανούλη. Ναι, οι άλλοι φωνάζαν άλλα. Ναι, αλλά στο ίδιο το ρυθμό, ναι, αυτό. Εμένα θα πεις. Δε, όχι, συζητάω. Το φωνάζαν οι δυο τους εκεί. Ναι, δυο τους φωνάζουν. Τους είχαμε φωνάζουν. Ναι, αλλά η μουσική, πώς να σου το πω. Ο ρυθμός. Είναι ίδιο, δικό μας. Ναι, ο δικό μας δεν είναι. Απλά το έχουμε πάρει και εμείς. Όχι, εμείς το βγάλαμε αυτό το τραγούδι. Δεν βγάλαμε εμείς. Από το Ερνέστο Βαλβέρδε. Δεν το ήταν, το έχουμε πάρει. Άκουσε, λέω, ότι είναι δικά μας, εμείς δεν κλέβουμε. Δεν κλέβουμε. Έχουν πάρει όλη η Ευρώπη, έχει πάρει συνθήματα από εμάς. Και ακούω και στον Κύρο και τρελαίνομαι. Δηλαδή, συνθήματα δικά μας, Ολυμπιακού συνθήματα. Το τριλέθε, αυτό ναι. Δεν υπάρχει, άστο. Και το λένε όλοι. Έχουν πάρει και το άλλο, εκεί νομίζω. Ο... Για πες. Αυτό. Είμαστε γαύροι από τον Πειραιά. Τους είναι δύσκολο. Δεν το έχουν δύσκολο. Ναι, ναι, αλλά τους είναι δύσκολο να το πούνε τόσο πολύ. Κόβουν στη μέση. Δεν φτάνουν μέχρι να το πούνε όλο. Κατάλαβες. Ναι. Όλο το ρυθμό. Και ένα άλλο έχουν πάρει. Και άλλο πάλι. Το θυμηθώ. Που το λέγε η τέτοια. Ποια πάλι. Η Γλυκερία. Α, Έλα. Δυνατά, δυνατά. Όχι. Στον Πειραιά. Έλα στο λιμάνι. Κάτεβα στο λιμάνι. Να δείτε πως γανικάμε. Εμείς στον Πειραιά. Έλα. Και μη μετράς την ώρα. Βαζέλα είναι τώρα. Η τσαπού που ζητάς. Το άκουσα στο Γερμανία-Ολλανδία. Μπράβο. Ολλανδία λέω. Γερμανία που ήρθε... Ό,τι να είναι. Προχτές που παίξε ράκι. Γιατί και πού θες να το θυμάμαι. Εσύ που τα βλέπεις και δεν σ' αρέσει το γύρο. Μόνο αυτά τα συνθήματα. Όχι τα συνθήματα. Και εγώ για τα επεισόδια τα βλέπω. Γίνονται επεισόδια. Τίποτα. Δεν ανοίγει μύτη.
Αυτή η μαλάκα στην κρεβάτη τι έκανε, χάσανε το παιχνίδι μόνο της. Άσε, και το έπιανε, 3-1. Το ξέρω, άσε, μάσε με. Λοιπόν, τι άλλα είχαμε, είχαμε παραλίγο να έχουμε συλλήψεις. Δεν γίνανε συλλήψεις τη Δευτέρα. Ήτανε πάνω στο γραφείο του Αλαφούζου, άλλος. Τι, τι. Πήγανε τον εισαγγελέα μέχρι τον Πέμπτο. Μετά στον Έκτο δεν έχει άσασε. Α, δεν έχει. Πώς τα ξέρεις, το σκάι, όχι, το ξέρεις. Έχει σκαλιά και σου λέει τέρμα στο ασανσέρ δεν πάει. Άλλο που πάμε στην ταράτσα. Έχουμε τα σχέδια του Σαγγελέα. Δεν ανησυχείτε, έχουμε τα σχέδια από οικοδομία. Αν απορείτε που ξέρουμε που είναι τα σχέδια. Από το ασανσέρ, ο φίλος μου το από το πολιτικό μηχανικό. Χώρια και εκεί πέρα λοιπόν. Προσέχετε στα ασανσέρ. Και πάνε μέχρι τον Πέμπτο, λέει που δεν έχει άλλο να σε πάω, κυρία Σαγγελέα. Παρακάτω έχει κρεμό, ναι. Δεν μπορούμε. Αυτό ήταν στο γραφείο, στον Έκτο. Στον Έκτο. Πίσω από τον καναπέ. Ναι. Αφού είναι νόμιμες οι υποκλοπές, γιατί δεν κάθεσαι εκεί να τα πει. Έτσι, μπάει, ρε. Δεν υπάρχει άκου τώρα. Έτσι λέει ότι είναι νόμιμες. Κάτσε λίγο για να καταλάβει και κάποια πράγματα ο κόσμος. Η νόμιμη υποκλοπή που γράφει εκεί είναι νόμιμη μόνο για την ΕΕΠ. Ότι θέλει να πει ότι έχει γίνει υποκλοπή συγκεκριμένη με νόμιμες ενέργειες από την ΕΕΠ. Μόνο αυτή το έχει. Για την ΕΕΠ και για δικούς της λόγους. Το νόμιμη υποκλοπή. Νόμιμη υποκλοπή δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, η οποιαδήποτε δημοσίευση αυτού του προσωπικού δεδομένου που εντάξει μπορεί να το έχει ένα κρατικό, μια κρατική υπηρεσία και τόσο σοβαρή δεν μπορεί να δημοσιευτεί. Άλλο το νόμιμη και άλλο να το δημοσιεύουμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τι έχει κάνει. Έχει απαγορεύσει σε αυτόν τον τύπο που δεν υπάρχει αυτή η κατασκευή, δηλαδή και σε αυτή την εκπομπή η οποία έχει κατασκευαστεί να πολεμάει τον Ολυμπιακό, τον κόσμο του νομίζοντας ότι θα πολεμάει και να ρίχνει λάσπη. Και να συντηρεί ταυτόχρονα με αυτή τη λάσπη τα πρόβατα της οπαδούς των άλλων ομάδων. Κατ' εντολή των αφεντικών τους, της Τρόικας, ξέρετε, αυτούς τους τρεις. Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει, είναι συγκεκριμένα πράγματα, είναι παράνομο αυτό που έχει γίνει. Όπως παράνομο ήταν που καταγράφανε και την εισαγγελέα. Σίγουρα βέβαια βάλανε τα χέρια τους και βγάλανε τα μάτια τους. Όποιος το έβλεπε, Τάκη. Την άλλη μέρα το πρωί μιζόντουσαν. Εσύ, Τάκη, δεν ξέρω. Απαγορεύεται. Να το πούμε καλά από αυτό που είπες. Να πηγαίνει ο καμεραμάν με το δημοσιογράφο και να έχει το πρόσωπο του εισαγγελέα. Απαγορεύεται. Και αυτό είναι που κολλάσιμο. Την άλλη μέρα λέγανε την μαλακιά. Και αυτό είναι κολλάσιμο, είναι δικάσιμο, είναι επιλείψιμο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτό το πράγμα τώρα, Τάκη, να σου πω, για να καταλάβεις τι κάνανε αυτοί. Δηλαδή, εγώ το βλέπα μόλις είχαμε φύγει από την εκπομπή και το βλέπα και είχα πέσει από τα σύννεφα. Είχε κι άλλους δηλαδή. Τα σύννεφα πέσανε κι αυτοί δηλαδή. Όλοι είμαστε σύννεφα, πέσαμε από κάτω, φουντάραμε τέλος πάντων. Καταρχήν αν δεν το δείχνανε με τα site και αυτά που είναι όλα δικά τους και δεν θα έπαιρνε χαμπάρι κανείς τίποτα ότι καταζητείτε. Ναι, ναι. Γιατί καταζητούμενος ήταν. Ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι. Παιδί μου, βλέπεις στη γειτονιά καμιά φορά, έρχεται σε εμάς τις γειτονιές που έχουμε και λαϊκά παιδιά και βράζει και το αίμα τους και μπορεί να κάνει καμιά παρανομία. Έχει τύχει ας πούμε να έρθει η αστυνομία να μαζέψει ένα γείτονα, μόλις βγει η γειτονιά έξω. Λένε του γείτονα οι συγγενείς, δεν μπείτε μες στα σπίτια σας. Έτσι λένε. Ναι, ναι. Δεν κάθονται να λένε, ελάτε να δείτε που με δένουνε. Αυτοί έτσι λέγανε. Ελάτε να δείτε το δέσιμο, λένε με ψάχνουνε. Γιατί μαλακία που και ποιος ψάχνει δηλαδή, έψαχνε ο εισαγγελέας και η αστυνομία. Και τι προσπαθούσαν να μας πούνε, ότι είναι ένοχοι ο εισαγγελέας, η δικαιοσύνη και η αστυνομία. Και είναι και έγκλημα, λέει, κατά της δημοσιογραφίας. Ποιες δημοσιογραφίας, έτσι είναι η δημοσιογραφία, η λασπολογία. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, είναι λασπολογία. Να πω εγώ για την δημοσιογραφία. Γιατί δεν πάτε πάνω στον ΠΑΟΚ, κύριε Θωμαίδη, που καήκαν αυτοκίνητα. Όχι ρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλοι. Όχι υπάρχουν και άλλοι. Να τα λες ακριβώς. Πριν ένα μήνα, παραπάνω, 40 μέρες. Τέλος πάντων, συνελήφθη ένας παράγοντας. Όχι, διοικητικός παράγοντας. Διοικητικός παράγοντας του ΠΑΟΚ με συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες. Αυτές οι συνομιλίες
Με έχει πάει συνομιλίες με το Σαββίδι. Λοιπόν, πώς πήγε η τούρτα, καλά πήγε η τούρτα. Μέσα παράλληλα. Μια χαρά πήγε η τούρτα. Αυτά που διάβασα. Ένα λεπτό να καταλάβω. Να τα πάρει και ο Θωμάτης να τα δείξει. Δεν πάνε από όλου, σιγά μην τα βάλει. Λοιπόν, αυτές οι παράνομες δραστηριότητες τι ήταν. Ήταν μια βομβιστική ενέργεια στο. Στο Λουτσέσκου. Του Λουτσέσκου, το ξάδερφο που νομίζανε στα μάξι του, νομίζοντα ότι είναι το μάξι. Στον προπονητή, αλλά για του ξάδερφου. Σε ένα άλλο παίχτη που τον εκβιάζανε για να φύγει για να μείνει. Σε ένα άλλο παίκτη, δηλαδή όλα είχαν σχέση με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν αυτές οι συνομιλίες, υπάρχει και το όνομα γνωστό, δεν το θυμάμαι εγώ. Θα το λέγαμε. Για αυτό το. Ναι, το υπάρχουν αυτές οι συνομιλίες. Όποτε θέλετε, αυτές οι συνομιλίες βγαίνουν. Ναι. Μια που κόπτεσαι, κύριε Θωμά. Για το, αυτό το. Ναι. Δημοσιογραφική ιδεολογία που υπάρχει. Ναι, και δίψανε. Ναι. Και πώς να βγάλουμε και την είδηση. Ναι. Καλή είδηση δεν είναι αυτή. Με αλλά... τούρτες. Ναι. Οι τούρτες που λέει εντάξει τούρτα, η τούρτα είναι... Έσχασε η τούρτα. Έσχασε η τούρτα, λέει λαμπάδια σε τα μάτια του αλουνού. Έτσι, εκεί δεν υπάρχει. Εκεί δεν υπάρχει. Δεν δημοσιοποιούμε εκεί τίποτα. Εμείς πώς τα ξέρουμε. Από την κοιλιά μας τα βγάλαμε. Δεν τα βγάλαμε από την κοιλιά μας. Για να τα ξέρουμε εμείς οι οπαδοί, σκεφτείτε να δείτε πόσοι τα ξέρουν και πόσοι κάνουν το παγόνι. Για να καταλάβετε και τα λέμε για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάμε παρακάτω, δηλαδή σε ένα άλλο που μας έκανε εμάς εντύπωση. Για όσους βλέπανε την εκπομπή, εμείς δεν τη βλέπαμε ποτέ. Ας πούμε, κάποια πράγματα μας τα λέγανε βέβαια. Γιατί συνήθως έχουμε και εκπομπή εμείς κάθε Δευτέρα. Βλέπαμε όμως κάποιες στιγμές που φεύγαμε από εδώ πέρα, συνεχιζόταν. Και ήταν κάποιοι καλεσμένοι. Τώρα να τους χασμουριώτησαν. Α, λέει η ώρα, πώς χτυπνάμε αύριο. Κάτι σχόλιο. Πάει η ώρα δύο. Ναι, ναι, ότι είναι δύο η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Οι άλλοι κάνανε παρεμβάσεις. Ναι. Και μία ώρα, δείτε ένα γαλακτισμένο, έπαιρνε ο Μπέος και καλά κάτι άκουσε. Έλα, δεν μπορεί μία ώρα προσπαθώ να σας πιάσω, να σας πω κάτι. Ναι, κάτι άκουσε. Ναι, κάτι άκουσε ο Μπέος. Ναι, αυτό επάνω εκεί. Κάτι άκουσε και ο κάθε... Ναι, και κάθε Μπέος. Και ο κάθε ένας που έκανε παρέμβαση και καλά από τη ροή της εκπομπής αγαναχτούσε και έκανε παρέμβαση. Εντάξει, αυτά όλα καλά και άγγια. Πώς γίνεται όμως ρδελαμπού να έχει γίνει 8.30 ώρα να είναι... Κάτσε ρε Τάκη μου να το καταλάβουν ναι, και μετά ανάλυσε το πώς θέλεις. Θα καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, πώς γίνεται να είναι μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή ρε απατεώνες και του πάνελ και οι παρουσιαστές και όλοι. Που κοροϊδεύεται το ελληνικό λαό και κοροϊδεύεται όλη την κοινωνία. Πώς γίνεται να έχετε δει άνθρωπο να χασμουριθεί 8.30 ώρα το απόγευμα και να κάνουν πως ξυπνάνε αύριο να κάνει άλλος. Ο άλλος πάμε να φύγουν πέρασε η ώρα. Ο άλλος που έκανε με τις αποκαλύψεις ο Τσαρουκάς και καλή αποκαλύψεις. Στην μαγνητοσκοπημένη έκανε ότι έπεφτα τα σύννεφα και αυτός. Πω τι απάτη αυτό το στήσιμο. Δηλαδή μια εκπομπή στημένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Και κάποιοι και τι, δηλαδή αυτό το στήσιμο γίνεται. Για να μόνο και λάσπη στον Ολυμπιακό. Πολύ εύκολα όμως μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, μόνο και μόνο από αυτό που λέω, μπορεί να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του, γιατί σκοπό έχει αυτή η εκπομπή και γιατί, για ποιο λόγο έχει στηθεί. Όπως το λέω, στηθεί. Γιατί είναι στημένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Όχι στηθεί να φέρουμε τα έπιπλα. Είναι στημένη οι διάλογοι, είναι στημένη ποιος θα μιλήσει, είναι στημένες οι παρεμβάσεις, είναι στημένα τα χασμουριτά του κάθε στημένου. Είναι στημένη η πολιτική που πάνε εκεί πέρα, έτσι, συγκεκριμένα. Και να φτάσουμε και σε κάποιους πολιτικούς Ολυμπιακάρες, τύπου Λοβέρδο, που για να μην χάσουν το. Το ψήφο. Όχι το ψήφο. Το ψήφο να το χάσουν. Άκου να σου πω. Για να μην χάσουν. Πες να μην χάσουν. Για να μην χάσουν την καρέκλα στα στούντιο. Α. Για επιδίωξη ψήφου. Ναι. Κάθονται και λένε ποιος ο Λοβέρδος που ήταν εναντίον του Πανεπιστημιακού Ασύλου μιλάει για άσυλο στο Sky που έπρεπε δηλαδή και για κατάργηση του ασύλου δημοσιογραφικού καινούργιο. Να γλύψει το Sky και τον Αλαφούζο να τον εβάλουν στα πάνελ. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, ο Λοβέρδος. Και πού σε ρε Λοβέρδο, 6 χρόνια που λιδωρείται ο Ολυμπιακός να πάρει τα κομμάτια του Ολυμπιακού που μου έρχεσαι στο Καϊσκάκι, όχι μόνο εσύ. Εσύ το. Πώς να σου πω, εσύ είσαι αυτή τη εβδομάδα για να καταλάβεις. Εσύ θα πας το χρέωμα της εβδομάδας. Είσαι ο πολιτικός που τρώει το χρέωμα της εβδομάδας. Γιατί όλοι οι πολιτικοί, όσοι έρθουν και, όσοι, και θα δούμε αν θα ξαναπατήσουν, δεν θέλω γιατί μπορεί να πάρθει να φανεί και σαν απειλή. Όλοι οι πολιτικοί έρχεστε στο Καραϊσκάκι και στο ΣΕΦ μόνο για λεζάντα.
Κανείς δεν έχει τολμήσει. Τι τολμήσει? Δηλαδή να κάνει το αυτονόητο. Είσαστε τόσο κότες, πάτε μόνο για την τσέπη σας, πάτε μόνο για την καρέκλα σας. Τον Ολυμπιακό τον χρησιμοποιείτε. Δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιήσει τον Ολυμπιακό. Ό,τι είναι αυτό τώρα που ό,τι χρησιμοποιήσατε θα γίνει μπούμεραγκ από εδώ και πέρα. Και μου κάθεστε σαν κότες και ακούτε να λειτουργούν τον Ολυμπιακό και δεν λέτε μισή. Και με την πρώτη ευκαιρία σε έδειξε το Σκάιρε Λοβέρντο. Που μου ερχόσουν και στους κόλους στις 7 για να ζητάς ψήφους. Να σε βλέπουμε ότι είσαι Ολυμπιακάρα. Και θύχτηκες για το Sky 6 χρόνια που λένε για τον Ολυμπιακό αυτά τα υποκείμενα, γιατί δεν δικόσυνα. Και γιατί δεν είπες εσύ και ο καθένας, εγώ δεν πάω σε ένα κανάλι που πολεμάνε τον Ολυμπιακό, αφού είσαι Ολυμπιακάρα, δεν είσαι Ολυμπιακάρα. Έτσι είναι Λοβέρντο. Α, μπράβο. Περίμενε να βρεις την ψήφωση κι εσύ. Όχι, όπως και άλλοι. Όπως και άλλοι. Ωραία. Να πούμε και να τελειώσουμε σε αυτό που στο τέλος έλεγε ο Θωμαίδης της μαγνητοσκοπημένης εκπομπής από τις 8 μέχρι τις 9. Ναι. Ότι μετά έλεγε ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μέχρι τέτοια ώρα αργά μαζί. Ναι, και ο άλλος κοιμόταν. Και αυτός κοιμόταν. Και όταν 9 και 4. Σε νυχτά και έλεγε ο Καραγκιόζης ευχαριστούμε πολύ. Ο κάθε Καραγκιόζης. Όχι, ο κάθε Καραγκιόζης που λέει τέτοια πράγματα είναι Καραγκιόζης. Τι είναι, κορδεύω την κοινωνία. Όλη την κοινωνία κορδεύει. Είναι απατεώνας γιατί εξαπατεί το τηλεοπτικό κοινό. Και όχι μόνο αυτό, έχει καταδικαστεί. Έχει δύο καταδίκες. Όχι σαν Καραγκιόζης, σαν υποκλοπέας. Σαν υποκλοπέας. Λασπολόγος. Ναι, λασπολόγος. Λοιπόν, και έλεγε στις 9 και 20, πω που ευχαριστούμε το κοινό και καλά. Ο Τσαρούχας να χασμουργέται. Όχι, πώς θα ξυπνήσω το πρωί, έλεγε ο άλλος. Ο Μπέος έλεγε, πω που μια ώρα να πιάσω με αυτά που ακούω. Ρε τι ψεύτες είστε, ρε. Έξω ρε οι κλέφτες, έξω οι ψεύτες. Έτσι, τα τσεμπλωστιά σιγά σιγά. Ο άλλος ο Γενόπουλος τι έγινε, του κατασκέσαν τις καταθέσεις. Ο Δεκαμπράμοβιτς, τι έγινε. Τι θέσμε, του Γενόπουλου, του Δεκαμπράμοβιτς. Ναι, ναι. Όλοι. Ωραία, όλοι εκεί σε αυτό το σωματείο. Ό,τι και να... Και στα άλλα σωματεία. Και από τις παλιούς, ναι, όχι, μιλάμε και για το συγκεκριμένο. Από τις παλιούς, μέχρι και αυτούς που τους καινούριους σου βγάζετε, ο ένας είναι πιο απατεώνας από τον προηγούμενο. Όποιον να και να πιάσετε, μην ονοματίσουμε. Έχουν φύγει και κάποιοι. Το άλλο σωματείο του ΠΑΟΚ που είπαμε, άμα θέλει, που είναι το σωστό δημοσιογράφο ο Θωμαίδης, να πάει εκεί να πει που είναι οι Τούρτες, ποιο αυτοκίνητο έσχασε, ποιο αυτοκίνητο, ποιον άνθρωπο απειλήσανε για τα λεφτά, ποδοσφαιριστή. Αυτά τι γίνεται. Εκεί δεν έχει. Ναι, η αισία, η ευαίσθητη όταν πήγαινε ο Βαρδινογιάννη μέσα στο μπουθ τη Νόβα. Δεν είχε εκεί, τι έγινε εκεί, δεν είχε ανακοίνωση, αλλά πέφτει ξύλο, ε. Ενώ ο Μαρινάκης μια χαρά, δεν είναι μια χαρά ούτε μαζεύνει, ούτε τίποτα. Μόνο να λέμε να χρεώνουμε και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει και τίποτα. Ναι, για τολμήστε ρε, να γράψετε για κανέναν. Ναι. Τον άλλο να τον έδιρε, τον έδιρανε με το παιδί του, στην Γλυφάδα, ένα δημοσιογράφο του μπάσκετ, ξέρετε. Ε, αυτά θέλετε. Αλλά μόλις φάτε καμιά κλωτσιά, ξέρετε να πέφτετε κάτω από κανένα γαλακτισμένο φιλάθλο. Και να λέτε και πού πάει ο κόσμος. Και όταν σας δέρνουνε μπροστά στα παιδιά σας, του Μπεκί. Γιατί είναι, δεν είναι από τον Ολυμπιακό, είναι από αλλού. Και αφού είναι από αλλού, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε άκρη με την εγκληματική οργάνωση αυτή που έχει κατασκευαστεί. Γιατί αυτή είναι η εγκληματική οργάνωση. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ένα άλλο ρε. Βγάζουν συνομιλίες κάποιους δημοσιογράφους. Ακούω εγώ Μπαλάφα, ακούω τον ένα, ακούω τον άλλο. Συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν κατηγορηθεί για τίποτα. Πώς βγάζετε τις συνομιλίες τους? Όπως βγάλατε και την Μπουρούση. Πώς βγάζετε τις συνομιλίες? Δηλαδή αυτές με ποιο δικαίωμα? Λέμε, παραδείγματος χάρη έχετε στήσει κάποιες κατηγορίες για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Η μία-μία καταραίει, όποτε δικάζεται. Γιατί αργούμε, κολυσιεργούμε και στις δίκες. Μια και βιάζεστε. Γιατί δεν το κάνετε? Όχι, δεν βιάζονται. Α, δεν βιάζονται. Δεν βιάζονται. Αυτό τους συμφέρει. Αν υπήρχαν πραγματικές κατηγορίες, θα είχαν γίνει τα δικαστήρια. Φίλε, τα δικαστήρια θα είχαν γίνει. Την κολυσιεργία, κάτσε να δεις. Με το φτωχό μου το μυαλό, την μπερδεύω και με την ασυδοσία. Πώς βρίσκονται έγγραφα δικαστικά που δεν τα έχουν κάνει δικηγόροι και βρίσκονται στα χέρια ενός συγκεκριμένου. Κάποιος ψήφισε. Επανειλημμένος. Πώς βρίσκονται? Πας και τα κλέβεις, δεν τα κλέβεις, κάποιοι τα δίνουνε. Ποιοι τα δίνουνε? Οι δικηγόροι δεν τα δίνουνε του ενός. Οι δικηγόροι του αλλού δεν τα δίνουνε. Οι μάρτυρες δεν τα δίνουνε. Ποιοι τα δίνουνε? Τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια
Γι' αυτό λέω και εγώ με το φτωχό μου το μυαλό το λυμμένο εργατικό, ότι η κολυσιεργία παντρεύεται και με την ασυδοσία να φεύγουν τα έγγραφα. Έτσι. Αποδείξτε το αντίθετο. Αυτά λέει ο κόσμος. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε τώρα τη Δευτέρα, όπως και κάποιες αποκαλύψεις που ο άλλος που μας κούνιαγε το δάχτυλο και έλεγε για τσάμπα μάγκες και για μάγκες, λοιπόν, τα κουτσαβάκια είναι αυτά που μπροστά κάνουν τους μάγκες και από πίσω είναι κότες. Μάγκας, και να ζητάς 3 εκατομμύρια, δεν γίνεται. Ή ζητιάνος θα είσαι, έτσι, και θα είσαι στην ξεφτύλα, ή θα είσαι μάγκας και θα είσαι στην αξιοπρέπεια. Εμείς αυτό ξέρουμε στον Πειραιά. Επιλεκτικά μάγκας και επιλεκτικά ζητιάνος, στο Μαρινάκι δώσε μου για την κολοσυγνότητα, δεν γίνεται. Ναι. Ο λίγον έγκυος δεν γίνεται. Ή μάγκας θα είσαι ή τσάτσος θα είσαι. Ένα από τα δύο. Με το τίμημα το καθενός. Μπορεί να είσαι τσάτσος και να έχεις ένα 3-4 εκατομμύρια στην τσέπη. Με γεια σου, με χαρά, αλλά μην κάνεις το μάγκα. Γιατί ο μάγκας είναι ερέστος. Βάζει το χέρι στην τσέπη και πιάνει αστράγαλο. Αλλά έχει την αξιοπρέπειά του. Έτσι. Εσύ ο συγκεκριμένος που μας έκανες και νουθεσίες. Έτσι, εμείς έτσι τα ερμηνεύουμε στον Πειραιά. Και έτσι είναι. Άλλο τα καινούργιες συντακτικές οι δικές σας. Που έχετε αναγάγει την τροπή σε περηφάνεια. Έχετε την ξεφτύλα και την πουσιά. Την έχετε ονοματίσει περηφάνεια. Και το λέτε μεταξύ σας και το έχετε πιστέψει κιόλας. Πάμε. Τι έχουμε. Να δείξουμε ένα βίντεο. Ναι, να δείξουμε ένα βίντεο να δούμε πώς έρχεται και το παιχνίδι. Α, 3-0. Έλα ρε φίλε. Παμπερό. Εμπρός. Τηλέφωνο, ούτε να μιλάει ούτε τίποτα. Έβαλε εκεί το δίσκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Είμαι Παναθηναϊκός, έχω να πω ότι σας γαμά. Ναι. Και όλο στον κόλο πονάτε. 20 χρόνια αυτό γίνεται. Ολόκληρα 20. Παντού. Και από τον Βασίλη είδατε την τσάπου που φάγατε. Στον ερασιτέχνη στα αθλήματα είδατε την πάθατε, στο ποδόσφαιρο τα βλέπετε, πού το κάνετε αυτό. Όλο στον κόλο πονάτε. Πονάτε. Δεν πιάνω και τίποτα άλλα πράγματα. Από εκεί, ξέρετε, από εκεί, από εκείνο το δρόμο. Καταλαβαίνετε ποιο δρόμο. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα. Εγινάρα 7, άντε γεια! Ναι, εντάξει. Έγινε. Τι είπε, έγινε. Εγινάρα 7, άντε γεια. Στην συμπόλοιπη. Α, έγινε. Α, μάλιστα, ωραία. Σαλαμίνα νομίζα. Αγγίστρια. Πάω κι εγώ τώρα. Εμπρός.
και χιλιάδες θρύλικα μα το τριφύλι. Ναι, το λένε ο Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Το παίρνετε όλοι από πίσω και από μπρος. Άντε, γεια! Και Φορτούνης. Εντάξει είμαστε. Ξαναβάλτο. Ξαναβάλτο. Καβλώνω. Βάλτο, Πολυνίκη μου. Ξαναβάλτο. Τι έλεγε. Συγγνώμη λίγο. Πρωταθλητή σε όλα τα σπορ. Ναι, ποιο σπορ. Μπράβο, αστέρια. Τουλάχιστον δεν έβαζες το άλλο το ρεφρέν. Ψεύτες, αλλά όταν βάζετε αυτό τον ύμνο, το ψεύτικο, βάλτε και εκείνο στη λεωφόρο που βάζετε τότε με τα SS. Βάλτε και αυτό με τα SS. Α, μπράβο. Βάλτε και αυτό με τα SS. Εντάξει, Τακί. Λοιπόν, παιδιά, τελικά θα φύγει ο Ρομπέρτο. Τα είπαμε στην αρχή, πιστεύω να σε καλύψαμε. Τι μου τα γράφεις και εσύ, μόνο ό,τι κάνουν ερωτήσεις θέλω να. Ναι, αν μπορεί να το δει τώρα είναι το παλικάρι. Ναι, αλλά κυρίως επειδή βλέπουμε ότι είναι άλλο. Παιδιά, γεια σας, σας αγαπάμε. Εντάξει. Εντάξει, συνέχισε, εντάξει τώρα. Για μας άλλο, το είπαμε. Το είπες, πήγε στο δεύτερο. Πρέπει να διορθώνετε, να γίνονται καλύτεροι. Πάμε εκεί. Λοιπόν, ναι, είπαμε για τον Ρομπέρτο. Παιδιά θέλει, μάλλον στην Ισπανία θα πάει. Είναι επιθυμία του παίχτη. Θέλει να είναι με τα παιδιά του μαζί και τέτοια συγκεκριμένα πράγματα. Θα πάει στην Εσπανιόλ και με τα μισά λεφτά από τη ρήτρα του για κάποιους κακοπροαίρετους. Μέχρι πότε θα ισχύει η ανανέωση της διαρκείας? Μέχρι τις 28 του μηνός, παιδιά. Και μετά στις 30 έχει μια μέρα παύση, μου φαίνεται, και 30 έχει δικαίωμα οποιοδήποτε να πάει να πάρει το εισιτήριό του. Διαρκείας για το ερασιτέχνη θα βγουν μάγκες. Λοιπόν, όποιος έχει διαρκείας στο ποδόσφαιρο, αυτόματα έχει με την κάρτα μέλους είναι. Α, χωρίς να έχει. Ναι, θα βγουν. Λογικά θα βγουν. Ναι. Ή μπορεί να γίνει αλλιώς. Μπορεί να πάρεις, ας πούμε, την κάρτα μέλους. Και η κάρτα μέλους με ένα σμπάρο 25 τριγώνια. Και την κάρτα μέλους. Και είναι, η κάρτα μέλους η ίδια είναι πάσο για να μπαίνει σε οποιοδήποτε γήπεδο του ερασιτέχνη. Πότε θα φέρετε όλες τις κούπες στην εκπομπή? Το Μαραγκό περιμένουμε, παιδιά. Εδώ έχουμε θέματα χωροταξικά. Λοιπόν, και όχι μόνο το Μαραγκό, και τον Ντάλι Κέρι. Να τα βάλει μέσα. Δεν είναι ένα κύπελλο. Είναι και αυτό. Δεν βρίσκουμε φορτηγό. Είναι και εδώ σε στενό. Θα δούμε τώρα. Γερανό. Τι στενό. Εκεί κάτω. Πιάσε από τη θυμό. Μπαίνει αριστερά. Τι πιάσε να. Χωράει τα δικά. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε τι χωράει. Ναι, μεγάλο κανάλι το έξτρα, δεν είναι μικρό. Λοιπόν, ωραία. Άκου. Α, εδώ πρέπει να μπει ένα πάσο. Ένα πει. Τι θα κάνουμε τώρα, τις χωροτάξεις? Να πάω, όχι, δεν θα δείξουμε στους ανθρώπους να ξέρουν το μέλλον μας. Έτσι, και μετά είναι η μεταφορά, ρε παιδιά. Είναι πολύ οδυνηρό. Θα γίνει αυτό. Τη δεύτερη και τρίτη φανέλα, τι χρώματα έχουν, ξέρετε? Άσπρη και γκρι. Άσπρη και γκρι. Καλησπέρα. Σφέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Γιώργος από Μέγαρα. Ποιο? Καταρχήν, καλησπέρα σας. Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός είμαι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπω την εκπομπή και τρελάθηκα τώρα. Πες. Γίνεται να παίρνουν ακόμα τα βαζέλια να ρωτάνε, να λένε τέτοιες μαλακίες? Τι μη βρίζεις? Εντάξει, λοιπόν, καλό βράδυ. Τι να πούνε, τι είπε? Άσας, καλό βράδυ. Εντάξει, κόσμο, τι ρώτησε? Ότι λένε τέτοιες μαλακίες. Και δεν μίλησε κανείς. Δεν μίλησε κανείς. Δηλαδή δεν. Ένας έβλεσε και άλλος έβαλε τον ύμνο. Ναι, συνεπής είναι, ρε φίλε. Και εσύ δεν μου φάνηκες για Ολυμπιακός, ξαναπάρε. Για ας πούμε τι είπε και να πεις και εσύ τη βρισιά. Αυτό θα λέγες τώρα. Εντάξει. Το πιο μεγάλο ποσοστό αυτό είναι που, που λέω. Καλησπέρα. Τάκη μου, δεν ξέρεις τι μπορεί. Όχι, γιατί δεν το είπε καλά. Καλησπέρα. Αυτό το κληρονομικό χάρισμα που έχει. Είπε τη μαλακή, είπαν, και δεν είπε κανείς τίποτα. Δεν είπε κανείς τίποτα. Λοιπόν, είναι κάτι άλλο ετοίμαζε. Άστο, κάτι ετοίμαζε. Πας και εσύ. Εμπρός. Μόνο Ολυμπιακός. Μόνο. Έγινε. Έτσι, τέτοια τηλέφωνα δεν υπάρχουν κάποια τηλέφωνα. Μονολευτικά και τέτοια. Μπαμ, μπαμ. Λακωνικά. Ναι. Και ωραία. Να μιλάμε κι εμείς όμως. Καλησπέρα, φίλε. Όπως είπε ο Λεωνίδας. Μόλι Ελλάδα. Ότι δεν λύνεται, κόβεται. Αυτό είπε. Ναι, καλά. Καλησπέρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Εντάξει, καλησπέρα. Πάλι ο Λεωνίδας Θεύω. Όλοι από τη Σπάρτη τα πάνε. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Από τη Μάντη θα λες. Καλησπέρα. Μην παραποιείς την ιστορία. Εσύ ναι. Είσαι στα ιστορικά, είσαι καλός. Ωραία. Και στις αναδρομές. Μέγας Αλέξανδρος το είπε. Ποιο?
Ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Το κόρδιο δεσμό. Το μωρό, δηλαδή, ποιος το είπε. Λεωνίδα. Εγώ τι σου είπα. Άλλο, πήγες αλλού. Καλησπέρα. Και το έχει πει. Και το κόρδιο δεσμό το έχει πει και η Κίτσα Παπαδοπούλου. Η αγάπη σου γίνει κόρδιο δεσμό. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα. Ενημέρωση. Έλα, φίλε μου. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο λαό στην Ελλάδα. Ναι. Εγώ πιστεύω, θέλω να μιλήσουμε λίγο για πόσο λαό έχει κάθε ομάδα στην Ελλάδα. Εσύ πες ρε φίλε, πες εσύ, ας ακούμε εμείς αγόρι μου. Ο Ολυμπιακός πιστεύω έχει γύρω στα 4 εκατομμύρια κόσμο. Ο Παναθηναϊκός μετά είναι δεύτερη ομάδα με 2 εκατομμύρια λαό. Και μετά είναι ο ΠΑΟΚ. Όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι ΠΑΟΚ. Καλά, όχι όλη η Βόρεια Ελλάδα. Τρελαμένη. Δηλαδή πόσο έχει ο ΠΑΟΚ, δεν είπες το νούμερο. Την ομάδα. Δεν είπες το νούμερο. Πόσο έχει ο ΠΑΟΚ. Την ομάδα μας. Όχι, δεν είπες το νούμερο του ΠΑΟΚ, δεν το είπες. Ο λαός του ΠΑΟΚ έχει γύρω στα 1,5 εκατομμύριο, περισσότερο τους αεκτζίδες. Είμαστε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει κόκκινο. Άκου, άκου φίλε, άκου. Το κόκκινο είναι μόνο το αίμα μας. Να σου δώσω μια συμβουλή. Όταν λες για τον ΠΑΟΚ ότι έχει μόνο στη Βόρεια Ελλάδα κόσμο, τον μειώνεις. Ναι. Δεν το μειώνω. Βέβαια τον μειώνεις. Τον κάνεις μικρή ομάδα. Δηλαδή μειώνω τον ΠΑΟΚ που λέω εγώ, εμείς εκεί μας στο βορρά. Ρε αγόρι μου, άλλο σου λέω, εγώ σε με βοηθάω. Στην Αθήνα, στον Πειραιά, ξέρω εγώ, είσαι εσύ. Άκουρα, ας τον Πειραιά. Εγώ δεν ξέρω την Ελλάδα. Όταν είναι 4 εκατομμύρια που λες, εσύ δεν είμαι στον Πειραιά, που είμαστε 600.000. Που πάλι λίγα λες. Λοιπόν, άκουσε με, όταν λες ότι ο ΠΑΟΚ έχει Βόρεια Ελλάδα, τον μειώνεις και τον κάνεις μικρή ομάδα. Εγώ αυτό θέλω. Ο ΠΑΟΚ μικρή ομάδα. Μικρότερη από όταν την... λες ότι είμαστε μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Η ΠΑΟΚΑΡΑ μικρή ομάδα. Ναι, τι λες τώρα. Ας το ΠΑΟΚΑΡΑ, ας το ρε φίλε μου. Εντάξει, έλα, ναι. Πάμε τώρα, εντάξει, ας το. Ωραία, πάμε στο ΠΑΟΚΑΡΑ. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, τι λέμε τώρα, ο ΠΑΟΚ μικρή ομάδα. Εντάξει, το είπες τρίτος, εσύ το είπες τρίτος. Άσε μας μωρέ που τον είπα, άντε. Ρε μπουμπούνα, κάτσε λίγο. Είδες, αφήσαμε να μιλήσεις. Βλέπεις ότι μάλλον πας να πεις μαλακίες και θες να εκνευριστείς να το κλείσεις. Δεν θα σε κλείσουμε, ας τον κάνουμε αυτή χάρη. Πες μου το ΠΑΟΚΑΡΑ από που βγαίνει. Που έφυγε. Έφυγε το ΠΑΟΚΑΡΑ. Λοιπόν, άκου να δεις φίλε. Άκου, ΠΑΟΚΑΡΑ δεν υπάρχει. Μεγάλε, ούτε ΑΕΚΑΡΑ υπάρχει για μας. Μεταξύ σας, άκου. Ούτε εσύ μπορείς να μιλήσεις να πεις ΠΑΟΚΑΡΑ μόνο στη Λάρισα. Που έχει 2 πρωταθλήματα και έχεις εσύ 3. Έτσι. Εκεί μπορεί να το πεις. Τώρα στον ολόκληρο Ολυμπιακό. Που έχει 43 πρωταθλήματα, δηλαδή άμα μου βάζεις εσύ το υπερθετικό και μου γίνεις εσύ ΠΑΟΚΑΡΑ, η άλλη γίνει ΑΕΚΑΡΑ με 10 πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός τι έπρεπε να είναι, ρε. Ακή, ο ΠΑΟΚ έχει 2 πρωταθλήματα. 2 έχουν, ε. Ο Άρης έχει 3. Ο Άρης έχει 3. Ο ΠΑΟΚ έχει 2. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Με τσάτισε. Με νευρίασε. Δηλαδή με νευρίασε. Λοιπόν, με το, δεν μπορώ να ακούω υπερθετικά. Να σου πω ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Περίμενε. Ο ΠΑΟΚ είναι η τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα. Βάσει τίτλων. Και βάσει συνείδηση. Εσύ τον έκανε τρίτο. Σαν ΠΑΟΚτζή τον έκανε τρίτο βάσει κόσμου. Εγώ βάσει τίτλων τον βάζω τέταρτο. Λοιπόν, και στη συνείδησή σα είναι πέμπτο. Εσά τον ίδιο τον ΠΑΟΚτζήδο. Μην παραμυδιάζεσαι. Και να σου το πω εγώ, άστο ρε αυτά τα πιασάρικα, τα ΠΑΟΚΑΡΑ και μετά να μην έχουμε να τα τεκμηριώσουμε. Άκου να σου πω τώρα. Ο Άρης δεν σε περνάει. Κάτσε μπορεί με καλέ. Ο Άρης που λες για τη Μακεδονία σε περνάει από τα βήματα. Γιατί και στον κόσμο. Σε περνάει στα πρωταβλήματα και σε περνάει και από κόσμο. Και στον κόσμο, άστα ρε. Το παραμύθι που λέτε εκεί στην Πειραιά και στι Σικές, αλλού όχι. Καταρχήν ο Άρης είναι στην τρίτη εθνική και μαζεύει παραπάνω κόσμο από σένα. Ξεκινάμε από εκεί. Έτσι. Γιατί εκεί μπορεί να συγκριθεί. Στον μπάσκετ ο Άρης είναι με σένα. Εσύ. Ας πάμε και στον μπάσκετ. Ένα λεπτό, μην χάσω τον ρημό μου. Άκου αγόρι μου. Γιατί είναι ένα μάτσο που όλα πάθουμε. Αυτά είναι κρίσιμα. Λοιπόν. Δεν έχεις καθιερωθεί ούτε εσύ ο ίδιος που το λες στη συνείδησή σου. Δεν έχεις καθιερωθεί ούτε καν σαν τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα. Να σου το πω εγώ γιατί. Γιατί δεν θέλεις να καθιερωθείς και δεν το έχεις επιτύχει ποτέ, ούτε πρόκειται να το πετύχεις. Και γιατί δεν το λέω αυτό. Δεν το πέτυχες ρε κοροϊδό της Τράπουλας και κοροϊδό των Αλωνών με τον βλάκα του Βορρά που έχεις για πρόεδρο και τον έχουν μαγειρέψει οι άλλοι εδώ κάτω, εκτός Μαρινάκη. Εμείς είμαστε εχθροί με όλους. Έχουμε το κεφάλι μας ήσυχους. Είμαστε όλοι μας και μόνοι σας. Αλλιώς το είπες. Ναι. Όλοι μας και μόνοι σας είσαστε. Λοιπόν, πες μου ρε, με τον Παναθηναϊκό στα τάρταρα. Στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας του. Από τις χειρότερες. Με την ΑΕΚ στην τρίτη εθνική. Με τον Ηρακλή στην Β' εθνική. Με τον Άρη στην Β' εθνική. Και πάλι κατάφερες να βγεις τέταρτος.
Δεν έξι, δηλαδή πότε θα βγεις δεύτερος, άστα, για τα πρωταθλήματα αυτά είναι να σας τα λένε κανένα πρόβατο, να σας τα λένε σε εσάς τα πρόβατα σαν και σένα που πήρες. Πάω κάρα και είναι λαλαλα, τα μυαλά, τα μυαλά μας φωνάνε, να πιούμε και μια μαλαματίνα και στο τέλος μηδένει στο πιλίκο. Κοιτάξτε πρώτα να περάσει τον Άρη στα πρωταθλήματα και μετά πάνε πάλι τηλέφωνο. Τι να πάρει τηλέφωνο, ρε. Τον Άρη να περάσει. Όχι, φτάσε τα μισά και πες πάω κάπλα. Τον Άρη να περάσει. Έχει δύο άτσι. Πέρα και τον Άρη, ναι, μπράβο. Πέρασε τον Άρη και πάρε τηλέφωνο. Δεν σου λέω να με φτάσει εμένα. Όχι να πάρεις εμάς. Γιατί ούτε εγώ θα ζω ούτε εσύ. Όχι να πάρεις εμάς. Να πάρεις τίποτα τον Αριανού σε καμιά εκπομπή των Αριανών. Εμάς δεν είναι. Εσύ, εμείς είμαστε. Και πέσει του χρόνου να σε φτάσω, ρε Άρη. Ναι, ναι. Που είναι εφικτό. Εμένα τι άμα μου πεις. Που μπορεί να έχω πεθάνει, που κάθε χρόνο να πριν έχει πάρει το πρωτάθλημα να πάρει, τι αν πει σε 7 θα έχει πεθάνει και εσύ και εγώ μέχρι να φτάσω τον Ολυμπιακό. Όσο χρόνο και να είσαι. Τι να μου πεις, εκεί τα εφικτά, τα κοντινά. Χαζούλη. Εμπρός. Δεν βρίζω μόνο τώρα, δηλαδή να τον εξυπνήσω. Μην βρίζω, γιατί το πάμε. Εμπρός. Πού πού. Πρέπει να είναι τα γραμμένα για να αναψυχθεί. Πω πω, αυτή έκανε λάθος. Ρε την κύρα Μαρουσό. Εμπρός. Τακί, εντωμεταξύ έχουν αγανακτήσει εδώ όλοι οι φίλοι μου από Βόρεια Ελλάδα. Τι Κοζάνες, τι Δράμες, τι Κατερίνη και τέτοια να μας πει που είναι οι Παουτζίδες. Δηλαδή... Ήρθαν οι Ακαδημίες στο Ολυμπιακό από τη Θεσσαλονίκη και ένας που συνόδευε το παιδάκι του, που ήταν 8 χρονών, μου έλεγε τι τραβάω ρε Τάκη, μου λέει ξέρεις τι ομάδα είμαι, του λέω τι, είμαι Πάουκ μου λέει. Αλλά τρία αγόρια που έχω και τα τρία είναι Ολυμπιακοί. Δεν μα σταμάτησε όταν πηγαίναμε στην Δράμα, πρόεδρο του συνδέσμου. Μα σταμάτησε, πηγαίναμε. Πού πηγαίναμε, στη Ξάνθη. Στη Ξάνθη. Εμεί ανεβαίναμε και ο άλλο κατέβαινε. Και όσο πάμε, που σταματήσει να πάρει και εμεί, μα βλέπει ένα παγκόσμιο, κατεβαίνει από απέναντι. Τρέχει, τάκι, κάκι, ξέρω εγώ, γεια σα και αυτά. Μια χαρά παιδί ήταν. Και αυτό τα ίδια είπε. Τα παιδιά μου μέσα ήταν σαν μάξι, φώναξε και μα χαιρέτησαν. Ολυμπιακοί και τα παιδιά του. Πού λέμε ψέματα. Μόνο σου το είπε. Μια και στη μεγάλη ομάδα δεν θα είχατε μείνει στα 2 εκατομμύρια που για μένα δεν είστε 2 εκατομμύρια. Είστε γύρω στο εκατομμύριο. Η ΑΕΚ σας περνάει. Κανάνε 200 η ΑΕΚ εκεί. Πάνω 20 είναι 800. Ό,τι σας λέω. Και εμείς 6,5 εκατομμύρια. Ψάχνετε να τα βρείτε. Και άμα θέλετε πώς θα το ψάξετε, παράδειγμα μου λες, ο Τάκης λέει ψάξετε. Ωραία. Εκεί που βγαίνεις τώρα από το σπίτι σου, βγες. Πήγαινε τον δρόμο μέχρι κάτω και με τον άλλον από εκεί. Σε ένα τετράγωνο. Εκεί, μόνο εκεί κανένα γκάλο. Θα σου βγουν από τα 100 άτομα στο τετράγωνο, 80 Ολυμπιακοί. Βγες σε όποια περιοχή κι αν είσαι. Στην ενορία σου πήγαινε. Σε όποια περιοχή κι αν είσαι. Βγες. Καλησπέρα. Ορίστε. Εμπρός. Γεια σας παλικάρια μου. Ορίστε. Ναι, με τον Ντάκη και τον Άκη. Ναι, ναι φίλε μου, σε εμάς μιλάς. Ωραία. Παιδιά, την Κυριακή είναι η γιορτή του πατέρα. Να μην το ξεχάσουν τα βαζελάκια που βγαίνουν και κάνουν τους μάγκες. Το πάκης. Μπειράζει να το πει και πες το φίλε μου κι εσύ. Η γιορτή του πατέρα είναι την Κυριακή. Βαζελάκια. Επανάληψη μητής, πας... Δηλαδή, χρόνια πολλά να πούνε στον πατέρα του, στον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, χρόνια πολλά στον Μιχάλη τον Κουντούρη, χρόνια πολλά στον Βασίλη Σπανούλη και χρόνια πολλά στον Αγγελόπουλο. Έτσι, μπράβο, σε όλους, παιδιά, σε όλους, να είστε καλά, φιλιά! Ο Βασίλης. Α, ο Τσακελόπουλος εκπροσωπεί ο Βασίλης, εντάξει. Είναι στο πόδι του. Να μην ξοδεύονται εκεί. Είναι στο πόδι του. Εντάξει, είναι στο πόδι του. Για να μην χαλάτε πολλά λεφτά σε λουλούδια. Κολλή γάβρο έχετε. Να σας έρθει φθηνότερα. Το κάναμε για να σας έρθει φθηνότερα, ρε κοροϊδά. Έλα, φίλε, να κομμάτω. Τώρα πολλά. Καθημιλιά, σας νι... και ο λιγάβρο. Μπαμπα. Έλα, φίλε μου. Κάτσε λίγο. Έχει επιστροφή. Εμίλα, με ένα σύνθημα. Έλα, φίλε, να κομμάτω. Εντάξει, έρθει. Με τη θεία σας στον κανάπε. Χρόνια τώρα πολλά, τις γανικάμε καλά κι όλοι γάβρο έχετε μπαμπα. Εντάξει είμαστε. Πώς εντάξει είμαστε. Σαν να πηδάει η βελόνα. Ναι έτσι, για να πάμε στο τηλέφωνο, εμπρός. 33 στροφός έχει βγει αυτό το... Με μανιβέλα.
τον ΕΣΕΣ, του Παναθηναϊκού. Άντα και τα ΕΣΕΣ, φίλε μου, έλα, καλησπέρα. Η ντροπή της Ελλάδος, παίξατε με τα ΕΣΕΣ. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για χαρά. Καμιλώστε λίγο τη τηλεόραση σας, να μας ακούσετε μόνο το... να μας ακούτε από το τηλέφωνο. Ναι. Καμιλώστε τη τηλεόρασή σας. Τη χαμήλωσα τη τηλεόραση. Ωραία, καλησπέρα, πείτε μας. Θέλω να σας πω το εξής, συγχαρητήρια για αυτά που είπε όσον αφορά το Λοβέρδο. Καιρός είναι να ξεμπροστιάσετε και άλλους. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εμείς θα το κάνουμε. Φίλε, άκου τώρα. Δεν, δηλαδή, μην το πας τώρα. Όχι, δεν το πάει. Δεν το πάει. Ότι, αν το και στο πολιτικό να το πάει. Okay, δεν είναι πολύ Ολυμπιακό. Δεν με νοιάζει. Ούτε. Όποιος κάνει κακό στον Ολυμπιακό, θα τα ακούει. Μα, είτε Λοβέρδος λέγεται, είτε. Κάτσε να διαβάσει. Και κάποια πράγματα. Τι έχω ξεχάσει. Και κουίκ και οτιδήποτε. Ναι, όχι. Όποιο δεν μιλάει. Και κάνει και τον κόκκινο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πρέπει να υποστηρίζει γι' αυτό. Πώς να σου πω, δεν σε κλέξαμε ή δεν έρχεσαι στο Καραϊσκάκι ή στο Σέφι ή οπουδήποτε στις γειτονίες να ζητάς την ψήφο του Ολυμπιακού για να μου βγαίνεις με ένα κασκόλ να πανηγυρίζεις παραμύθι λάχανο, έτσι. Σαν βουλευτής πανηγυρίζουμε και εμείς, άμα δεν είναι ένα κασκόλ το φοράει εσένα, τον κάθε βουλευτή τον χρειαζόμαστε να κάνει, όχι, απαιτούμε. Και πήρε τα κομμάτια του Σκάι. Απαιτούμε. Αν είναι δυνατόν, απαιτούμε. Ρε Αντρέα, αν είναι δυνατόν. Ναι, εντάξει, μην το κάνεις, εντάξει. Όχι, όχι, θα το κάνω. Κάτσε, το κάνεις δύο φορές. Ναι, θα το κάνω τρεις φορές, χίλιες. Να το καταλάβω. Μα το κατάλαβε ο κόσμος. Θα τιμωρηθούν όλοι οι βουλευτές, Άκη. Αυτό δεν θα πεις. Όσοι κάνουν το πιο άνθρωπος. Από εδώ και πέρα. Πάμε. Τι άλλο να πεις για τον ψήφο. Πες εσύ τι ήθελες να πεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άσε το πω εγώ τώρα. Έλα, μην το κόβεις ρε κοροϊδό. Άσε να σε πω εγώ. Πάμε διάλειμμα. Έλα, πάμε. Χασμουρήθηκα. Κανονικά όμως είναι μία ώρα. Ναι, είναι μία ώρα. Πάμε σε γραμμή, τέλειο. Έχουμε γραμμή. Πάμε σε. Όχι, πες αυτό που ήθελες γιατί δεν το άκουσε ο κόσμος. Πάμε, θα το πούμε όταν έχουμε και. Εμπρός. Έλα. Τι είναι αυτός, πάει αυτός. Ο Ταρζάν. Τίποτα, ρε παιδί μου. Εγώ ήθελα να εξηγήσω στο φίλο που πέσαμε, πήγαμε σε διάλειμμα. Ότι όποιος βλέπει την εκπομπή, η εκπομπή είναι εδώ και 15 χρόνια. Έχουν αλλάξει τόσες κυβερνήσεις. Όποιος τυπάει τον Ολυμπιακό, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε οτιδήποτε, από εδώ το ξεμπροστιάζουμε. Αν έχουμε εμείς προσωπικά με την κάθε κυβέρνηση, με το κάθε κόμμα, δεν τα βγάζουμε εμείς από εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς αναφερόμαστε αποκλειστικά σε όσους θίγουν ή δεν παίρνουν τα κομμάτια του Ολυμπιακού. Έτσι, μόνο εκεί. Τώρα, αν θέλαμε να λέγαμε πολιτικές καταστάσεις και συζητήσεις, είναι για άλλες εκπομπές. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ακούμε καλά, καθαρά. Μια χαρά. Ωραία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο. Ολυμπιακός είμαι. Πες μας ένα όνομα μόνο. Θέλω να μιλήσουμε λίγο αντικειμενικά και σοβαρά, εντάξει. Αγαπάμε και αυτό, δηλαδή, πώς το βάζεις σαν όρο. Ποιος δεν μιλάει αντικειμενικά και σοβαρά. Ορίστε. Για να το βάζεις σαν όρο. Πάει να πει ότι κάποιος από τους συζητητές δεν μιλάει αντικειμενικά ή σοβαρά. Όχι. Ενώ εμείς μιλάμε αντικειμενικά, μιλάμε σοβαρά κυρίως, έτσι, τα αντικειμενικά. Ναι, μπορεί να μην το είπα εντάξει, καλά. Εντάξει. Πάμε. Έλα, πες. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί, ακούγομαι. Ναι. Θέλουμε να δούμε εμείς οι Ολυμπιακοί, τον Ολυμπιακό, μία μεγάλη ομάδα. Ναι. Στην Ελλάδα είναι μεγάλη ομάδα. Όταν ο Ολυμπιακός, εδώ και τόσα χρόνια με αυτόν τον κόσμο που έχει, ναι, δεν μπορεί να γίνει μία... Τι να γίνει? Μία Πόρτο, μία Μονακό, μία... Τι να γίνει, να ξέρουμε. Να γίνει μια ομάδα η οποία θα είναι κάθε χρόνο. Ναι. Παιδιά, δεν ακούγεσαι καλά. Όχι, εσύ, εκεί που ακούγεσαι εσύ, εμείς μόνο ναι λέμε. Σαν πια λέμε όμως να γίνει. Φέρε μας ένα παραδείγμα. Να δυναμώσω λίγο τη τηλεόραση. Όχι, εμείς μια χαρά σε ακούμε. Απλά περίμενε να μας ακούσεις, να ακούσεις την ερώτηση. Σαν ποια ομάδα θες να γίνει ο Ολυμπιακός? Κοίταξε, πρότυπο δεν υπάρχει για μας. Για μας είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, ωραία.
Είπες πριν να γίνει μια σαν. Είπες κάποια. Μπορντό είπες. Δεν θυμάμαι. Ή έδωσα έτσι ένα απλό παράδειγμα. Ναι, πες το, να ακούσουμε το όνομα. Το όνομα θέλω. Αυτό. Να δούμε, σε βγαίνω να μοιάσουμε. Το όνομα, το παράδειγμα. Παράδειγμα. Ναι, να γίνει Ολυμπιακός μια Λίβερπουλ. Μάλιστα. Α, μπράβο. Μια Λίβερπουλ. Άκου. Ολυμπιακός παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα ή η Λίβερπουλ είχε πάρει 30 χρόνια πρωτάθλημα. Συμφωνώ. Ωραία. Τι Λίβερπουλ να πάμε γίνει. Άλλο. Ολυμπιακός. Πάμε άλλο παράδειγμα. 21ος στην Ευρώπη, η Λίβερπουλ μπορεί να είναι και πιο. Ναι. Το τάκι δεν τον ακούω καθόλου. Δεν μπορώ να τον ακούσω. Ό,τι θες δεν τα ακούς. Εμένα. Είπαμε. Κάθε χρόνο εμείς αυτοί δεν παίρνουν πρωτάθλημα. Πάμε σε άλλη ώρα. Να μπορώ να μιλήσω λίγο. Ναι, για μένα. Δεν επιτρέπεται να έχουμε. Ποιος δεν το επιτρέπει. Εσύ. Εσύ δεν το επιτρέπεις. Δεν επιτρέπω εγώ θα λες. Αφού μιλάς για τον εαυτό σου. Το επιτρέπεται είναι γενικό. Έτσι. Γενικό, γενικά μιλάω. Ναι, δεν για επιτρέπω, σένα. Θα λες εσύ. Δεν επιτρέπω. Εσύ, τον εγώ, σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού, ο φανατικός, ο άρρωστος, ό,τι θέλεις. Ναι. Αλλά θα λες δεν επιτρέπω. Γιατί εκπροσωπείς τον εαυτό σου, πάμε. Εντάξει, αφήστε με να μιλήσω, ρε παιδί. Ναι, πότε, ναι, πες το. Αφού δεν ξέρεις, θα πεις. Πες το. Δεν επιτρέπεται. Σου είπε πολύ σωστά να πεις δεν επιτρέπω. Όχι, δεν επιτρέπεται. Ωραία, εγώ δεν επιτρέπω στον εαυτό μου. Μπράβο. Και στον Ολυμπιακό, ωραία. Εσύ όμως. Εγώ δεν επιτρέπω στον εαυτό μου. Ωραία. Θα μ' αφήσετε να μιλήσω, ρε παιδιά, λίγο. Άντε, ναι. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να βλέπω τέτοιους παίχτες στον Ολυμπιακό. Μπράβο. Σαν το 2016. Σαν ποιον παίχτη δεν θες να βλέπεις. Δεν μπορώ να βλέπω τέτοιους παίχτες στον Ολυμπιακό. Σαν ποιους. Χωρίς σεντρεφόρ. Ναι. Χωρίς αμυντικούς. Ναι. Πουλάς το Σαλίνο γιατί δεν σου κάνει. Ναι. Και στην Ευρώπη έβγαλε μάτια το που τον έβαλε το ακόμα πουλήσεις, και στο κέντρο γιατί σου κατάει θέση ξένου. Επίτροπε, Σαλίνο δεν πούλησε. Άκου τώρα, αυτή θα σου πω εγώ. Δεν επιτρέπεται στην ηλικία που είσαι να πουλάς τέτοιο παραμύθι σε εμάς εδώ πέρα. Εγώ πουλάω παραμύθι. Άκουνε, ναι, εσύ. Ο Σαλίνο, πες μας το όνομά σου και το διαρκείας. Όχι, μην φτάσουμε εκεί, δεν είμαστε εμείς. Ο Σαλίνο, αγόρι μου, δεν πουλήθηκε, δεν ανανεώθηκε. Δεν ακούγεσαι, Ακή. Ό,τι και να πεις, θα είσαι λάθος γιατί είσαι στημένος. Πάμε, έλα. Ακή, δεν ακούγεσαι. Άστα, Ακή. Σου είπα, Άκης δεν πουλήθηκε. Πάμε παρακάτω. Έχεις καμία φορά. Άλλο, λέγε. Τεκμηριωμένα όμως. Είπε σεντερφόρ γενικά. Δεν μ' αρέσουν κάποιοι παίκτες. Πες και οι παίκτες δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσει ο Φορτούνη. Πες εσύ ποιος. Μ' αρέσουν οι παίκτες που πούλησε ο Ολυμπιακός. Που πούλησε. Ναι. Ποιοι. Όλοι. Πες ένα. Τι θα πούμε, ποιος πούλησε, δεν ξέρετε ποιος πούλησε. Όχι, εσύ. Τι κάνεις μεγάλη ομάδα, κύριε Μαρινάκη. Εσύ όταν πουλάς τους καλύτερους σου παίχτες, τι περιμένεις. Φίλε, θα σου πω εγώ δύο πράγματα, για να σου πει ο Άκης. Ναι. Πούλησε το Μανολά, το Μιραλά. Δεν θέλω να ανοίξει τα μάτια. Δεν σου λέει. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι εισιβαλτός, δεν είσαι Ολυμπιακός. Εσύ δεν είσαι Ολυμπιακός. Πρώτον, αφού δεν είμαι Ολυμπιακός εγώ. Δεν είσαι και μπουμπούνας, το λέω. Το δεύτερο τώρα. Ποια ομάδα δεν θα δίνε 15 εκατομμύρια το Μανολά. Δεν είναι. Δεν είμαι Ολυμπιακός εγώ. Δεν είσαι. Για μένα δεν είσαι. Εντάξει, έχουμε μιλήσει και από κοντά. Εντάξει, και τι έγινε που έχουμε μιλήσει. Και με τον Περιτερά μου έχω μιλήσει και στον δρόμο μιλάω. Και τι έγινε που έχουμε μιλήσει. Στο γήπεδο, στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Και τι έγινε που έχουμε μιλήσει. Όχι, αποδεικνύεται. Λοιπόν, άκουσε με φίλε. Άσε με ρε με αυτούς. Κάτσε ρε. Είπες Ολυμπιακός δεν επιτρέπεις. Δεν επιτρέπεται γενικότερα. Κάποιους παίχτες που πρέπει να πουλήσει. Ναι. Κάποιους παίχτες πρέπει να πουλήσει. Είναι λογικό να τους πουλήσεις όταν σου ζητάνε πολλά λεφτά. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει. Συμφωνούμε σε αυτό. Λογικό είναι αυτό. Μπράβο. Δεν πουλάς όμως όλη την ομάδα. Αρχή δεν του αρέσανε κάποιοι. Δεν την πουλάς όλη την ομάδα. Ποια όλη την ομάδα. Όταν θέλει να κάνει μια δυνατή ομάδα, κρατάς 3-4 παίχτες καλούς και εκεί συμπληρώνεις. Ο Ολυμπιακός, όταν παίρνει κάποιους παίχτες, δυστυχώς δεν μπορεί να τους κρατήσει. Γιατί δεν έχει καταφέρει ακόμα να γίνει μεγάλη ομάδα. Δεν μπορώ να μιλάω μαζί του. Πες εσύ, φίλε μου, ότι θέλεις, σέβομαι που πήρες τηλέφωνο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να παίρνει κάποιους λίγους. Επέτρεψε μου τώρα, η γνώμη σου είναι άλλα ντάλλον. Δηλαδή σε φάσεις και αντιφάσεις. Η γνώμη όποιος έχει... Ποιος σεντρεφόρ είχε ο Ολυμπιακός φέτος. Τον Ιντέγε. Τον Ιντέγε. Τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Αυτός που σε υπογράφει συνεχώς. Ποιος είναι αυτός. Ναι. Αυτός που έχει ανοίξει, που βοηθάει τους άλλους να βάλουν 30 γκολ. Ποιος είναι αυτός, παιδί, ο Ιντέγε. Ποιος σοβαρά μιλάμε, τώρα για Ολυμπιακό μιλάμε. Εσύ ποιον ήθελες, ρε φίλε.
Πες ένα παίκτη που ήθελες. Πες ένα παίκτη. Σοβαρά, σοβαρά μιλάτε είναι τώρα. Είναι αυτός που τη βάλει τόλου σε όλα τα τέρπη, ο Ιντέγιος. Σου λέω εγώ ένα. Πες μου εσύ ποιον ήθελες. Άστα σοβαρά. Να μιλήσει, άστο να πει ονόματα. Ναι, αυτό ρωτάω. Δεν το πω. Δεν βοηθάς με ονόματα, άστο να πει ονόματα. Πες εσύ ποιον ήθελες. Να μας πει και ποιον ήθελες. Η Ολυμπιακάρα, έλα ρε θρύλε μου. Ποιον ήθελες, θα μας πεις. Έλα κόρη μου. Καταρχήν μη κοροϊδεύετε και δεν σας κοροϊδεύω. Δεν κοροϊδεύουμε, Ολυμπιακός σε λέμε. Μιλάμε αντικειμενικά. Δεν επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να έχει τέτοιο σύντροφο. Το τι είναι ο καθένας εγώ. Δεν επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να έχει τέτοιο αριστερό μπακ. Ναι. Δεν επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να έχει τέτοια αμυντικά χαφ. Ναι, ναι. Ποια, για πες τα λάθη. Κάτσε, έχει βγει όλες τις θέσεις. Ναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός κάποτε είχε παιχταράδες. Όχι κάποτε, πριν κάτι χρόνια. Πάλι πριν κάτι δεν ξέρεις τι ήτανε. Άκου, είχε δεν ξέρεις τι έχουμε τώρα. Ωραία, αν δεν θέλει να βάλει το χέρι στη τσέπη. Άκου, άκου Ολυμπιακάρα. Αν δεν θέλει να βάλει το χέρι στη τσέπη. Να πάρει παίχτες, να μας το πει, να το ξέρουμε, να μην στεναχωριόμαστε. Αν τον ενδιαφέρει μόνο το πρωτάθλημα και το κύπελο, να μας το πει, να μην στεναχωριόμαστε. Δεν είναι ο βλάκας μόνο. Δεν είσαι μπουμπούνας μόνο εσύ, είναι και αυτός που σε έβαλε. Είσαι η αποτυχία του πραξικοπήματος. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, μην φεύγεις. Δεν είναι. Λοιπόν, άκου. Δεν ξέρεις. Αρχίζει και λες σαν τη Λίβερπουλ. Και σου είπα εγώ πιο πολλά. Όχι, άλλα έπρεπε να πει. Πάει αυτό. Τώρα αρχίζει και λες για το Μαρινάκι, άμα δεν μας. Όχι, όχι, δεν πήγε έτσι να σε πάω εγώ, να σε βοηθήσω. Ναι, ναι. Κάτσε εδώ και όπου λέμε ψέματα, όπου λέμε ψέματα, εδώ είσαι. Για αυτό μπορώ να πω κάτι. Λέει, όχι, θα πει. Έχει πει πολλά. Θα πει, θα πει. Θα ακού τώρα. Να τώρα κάνουμε διαπιστώσει. Να δούμε ποιο είσαι εσύ ή αν είμαστε εμεί. Ποιοι είμαστε εμεί. Μπορώ να πω κάτι. Κάτσε ρε λίγο πριν. Κάτσε, περιμένει τώρα. Α, είπε όλα, έκανε τη μαλακία. Ξεκινάει από. Δεν έκανα καμία μαλακία. Δεν περίμενε. Εντάξει, αυτό κλείνει οι τηλεθεατέ. Ξεκινάει και λέει, δεν μ' αρέσουν οι παίχτε, λέει, που έχει Ολυμπιακό. Του λέμε ποιου παίχτε. Όλοι. Ναι, όλοι. 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 Και δεν αξίζει, δεν επιτρέπω εγώ στον Ολυμπιακό να είναι στην Ευρώπη έτσι. Ποιο πότε που είναι 21ο Ολυμπιακό στην καλύτερη θέση τη Ευρώπη. Έχει την τάπα, το βούλιο σα και δεν ξέρει τι λέει. Ολοτού μπαλού, πάμε. Σου λέω ονομάτισε παίχτε, έχει ονοματίσει. Με θέσει έχει πει όλη την 11η. Συμφωνώ. Συμφωνεί. Άκου, θα δει, θα έχουμε λάθο. Δεν ξέρει τι λέει. Μετά λες να πουλήσει το Σαλίνο, που ο Σαλίνο απλά δεν ανανεώθηκε. Ναι. Λόγω ότι πιάνει και θέση ξένου. Βρήκες να διώξει από... άλλον. Ορίστε. Να διώξει άλλον. Ποιον να πες μας. Ποιον. Κάποιον. Κάτσε, δεν έχει ονοματίσει. Άλλο ένα παίρνει στη θέση του Αβδελαού. Μην του λε, ρε. Μην του λε. Δεν ξέρει του παίκτε. Μην του λε. Να τον βοηθήσει να σου πει. Δεν βοηθεί. Να εκταθούμε τέλει. Όταν τον έβαζε το Σαλίν. Ναι. Να πω, να μιλήσω. Να μιλήσω. Ναι, να μιλήσεις. Ακεί να μιλήσω. Να μιλήσεις, να εκτεθείς, μίλα. Γι' αυτό σε αφήνουμε να μιλήσεις. Όταν τον Σαλίνο τον έβαζε στην Ευρώπη και έβγαζε μάτια, μετά τον άφηνε στο πάγκο. Δεν επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να πηγαίνει να κάνει. Εντάξει, με το παιχνίδι μέσα στην Arsenal και μέσα εδώ πέρα. Λες και του είπες χάσε 3-0 για να αποκλειστείς. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, αν δεν θέλει ο Μαρινάκης να δούμε τον Ολυμπιακό όπως τον ονειρευόμαστε εμείς, να σηκωθεί να φύγει ο Μαρινάκης και όλοι. Ο Ολυμπιακός είναι ο Ολυμπιακός και ο κόσμος. Πες μου τι έχεις κάνει, κάτσε να πάμε. Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη που είπες φάγαμε 3 γκολ εδώ, τερμάτισε με 10 βαθμούς. Όπως τερματίζει και κάθε χρόνο. Και άνοιξε τα πόδια η μπάγκερ στην Άρσεναλ για να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός. Πες μας εσύ ρε Λεβέντη μου που ονειρεύεσαι τον Ολυμπιακό διαφορετικά. Ναι. Τι έχεις κάνει για τον Ολυμπιακό για να τον ενδύσεις έτσι όπως τον ονειρεύεσαι. Δεν σου είπα να γίνεις Μαρινάκης. Εσύ από το δικό σου μετερίζει. Τι έχεις κάνει για τον Ολυμπιακό και πώς τον ονειρεύεσαι. Μια ελληνική ομάδα. Στην περίοδο της κρίσης, στην Ελλάδα της κρίσης, πες μου αγόρι μου. Όχι, να πεις και ότι βάζεις 50 εκατομμύρια. Ναι, ναι, άστα αυτά, να πούμε αυτά. 50 εκατομμύρια βάζεις το χρόνο, Μαρινάκη. 50 γράμμα, αυτά θα συζητήσουμε μεταξύ μας. Εδώ με τον άνθρωπο να καθαρίσουμε. Πες ρε φίλε πώς τον ονειρεύεσαι και τι κάνεις για να εκπληρωθεί αυτό το όνειρο. Όπως είναι, ονειρεύομαι να έχουμε μάγκες. Προέδρου, μάγκε. Τι ονειρεύεσαι, με αυτό τελείωσε. Μάγκα είναι και σε πηδάει. Μάγκα είναι και σε πηδάει. Ρε εσύ. Δεν είσαι Ολυμπιακός, είσαι βαλτός. Όχι, κάτι έχεις. Από τα συμπεράσματα δικά σας. Ναι. Από το Δήμο έχει πειράξει. Την ΑΕΚ έχει πειράξει. Το Παναθηναϊκό έχει πειράξει. Το πρώην Δήμαρχο έχει πειράξει. Ολυμπιακός δεν είσαι. Ρε εσύ. Γιατί είπες σαν τη Λίβερπουλ. Λίβερπουλ 30. Τι είναι. 80 είπε ο Άκης, 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Γαμώ τη Λίβερπουλ. Και 5 χιλιόμετρα γύρω γύρω. Μπράβο, και 5 χιλιόμετρα γύρω γύρω. Όσοι έχουν πάει για ψάρι. Λοιπόν, άκουσε μπροστά στον Ολυμπιακό γάμο όλες τις ομάδες.
Γαμώ όλες τις όπως ακριβώς τα ακούτε. Έτσι. Τις σεβόμαστε όλες, αλλά δεν κάνουμε και καμία παραπάνω από την ομάδα μας. Άλλο τα μεγέθη, έτσι. Δεν γίνεται να γίνει ο Μπαρτσελόνα με 500 εκατομμύρια. Μπράβο, 550 και 50 εμείς. Τώρα αυτό που θες να δεις στον Ολυμπιακό στους 4 ή στους 8, ναι, πρέπει ο Ολυμπιακός να πάει στα 300 εκατομμύρια, φίλε. Μάλλον σε μια φτωχευμένη Ελλάδα. Ναι. Σου είπε ο Άκης πριν. Αυτό συνέβαινε τον Ολυμπιακό. Σου είπε ο Άκης πριν. Ποιους παίχτες, ούτε τους πρώην ήξερες, ούτε αυτούς. Είπε, έλεγε γενικά, αυτοί παίζουν στο κέντρο, τα χάφτα αμυντικά, τα σέντρε μπακ, τα αυτά τα σε όλη δεκάδα. Δεν είσαι Ολυμπιακός, είσαι αντιμαρινιαϊκός. Τίποτα. Αντιμαρινάκι με τη γαλόγια. Και μισό. Και είσαι αυτό που σε γαμάει. Στο λέω κοφτά. Έτσι. Και έλα να με βρει στο Καραϊσκάκι που έχουμε και μιλήσει. Με μένα έχει μιλήσει. Από εσένα. Ωραία. Όταν βρει τον Άκη, φωνάξει και τον Τάκη. Από την πρώτη κουβέντα που θα μου έλεγε τίποτα τέτοια θα και. Είσαι ένα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Όχι, είσαι σαν και αυτό που έχει πει Άκη. Εδώ τα site τα ψεύτικα που γράφετε. Και εξαιρετικότητα του Ολυμπιακού. Ναι, αυτοί είναι. Αυτοί είναι που γράφουν και κάτι τέτοιο. Ακούστε να δείτε. Κάτι τέτοιο γράφουν στα σχόλια από κάτω και κάνουν τι Ολυμπιακάρε και τσιμπάνε και τίποτα άλλο και λένε πόπο που πάει ο κόσμο. Πού να πάει ο κόσμο, Δερδελομπού. Ο Ολυμπιακό είναι 21ο στη βαθμολογία τη UEFA, στην καλύτερη θέση που είχε ποτέ στην ιστορία του. Είναι η ομάδα που φέρνει μόνο βαθμού στην Ελλάδα. Είναι η ομάδα που παίζει με πρωταθλήτριε και όχι με τα κάθε μπουρδέλα. Και φέρνει τουλάχιστον 10 βαθμούς, έτσι, έχει 3 νίκες στο Καραϊσκάκι και ό,τι πάρουμε απ' έξω. Έτσι, κάθε χρόνο με συνέπεια, συνέπεια όταν ήμασταν εύρωστοι, συνέπεια όταν δαγκώναμε τα λεφτά σαν Ελλάδα του κόσμου και της Ευρώπης και τα είχαμε κατακραστεί όλα, συνέπεια και στην Ελλάδα της κρίσης, ο Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός. Και δεν ξεχνάμε, Άκη, να σου πω, φιλαράκο, 6 χρόνια στον Ολυμπιακό, 6 πρωταθλήματα. Ένα αυτό, δεύτερο. Όχι, να το τελειώσω γιατί είναι Ολυμπιακός. Όχι, θα σου πω εγώ. Είσαι από την Ελλάδα. Και βοηθάει τον ερασιτέχνη με 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο με, και ένα σωρό αλλαγή. Και με κάτι μεταγραφέ του παράδειγμα του βόλεϊ. Του Αγκάμε και ναι, του Πόλο κτλ. Αυτό είναι ο Μαρινάκη. Ναι. Έχει πρόβλημα με το Δήμο γιατί σου έχει πάρει το Δήμο. Όχι, δεν μπορεί αυτό, να έχει. Όχι, Άκη, είναι σίγουρα το πάμε μέχρι κάτω. Εντάξει, μπορεί να είναι και άλλη ομάδα, ρε φίλε Τάκη. Δεν είναι και άλλη ομάδα και να πει εδώ. Ναι, μπορεί να είναι και άλλη ομάδα. Δεν είσαι μονοδημαρχιακό. Ρε αυτό λέμε, ναι. Δεν είσαι μονοδημαρχιακό. Κάτσε. Άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να πει, λέει να του μαγειρέψω τώρα. Εγώ θα κάνω τον Ολυμπιακό. Ότι δεν αυτά πάει... μαγείρεψε. Να τα. Και φάτα. Πάρτα και από εδώ. Αφού τα μαγείρεψε. Πάρε και του LED. Δεν σ' αρέσει ο Ιντέγκ. Ο Ιντέγκ. Δεν το άρεσε κανείς. Με τον Πάο γκολ. Με την ΑΕΚ γκολ. Με τον Ατλαντικό γκολ. Ξέρω τι. Λοιπόν, άστο. Έβαλε 9 γκολ και έδωσε ένα 15 λοιπόν, έχει δώσει. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Καταρχήν, πήγαινε κοιτάξει τον καθρέφτη. Πήγαινε σε γιατρό πρώτα. Όχι, δεν χρειάζεται γιατρό. Πήγαινε κοιτάξει τον καθρέφτη και δηλαδή δε τι μπουμπού να είσαι. Κατά αποτυχημένη, ενέργεια τελείως. Ό,τι και να πρεσβεύεις, είσαι το. Έβαλες βούτυρο. Βούτυρο στο ψωμί των Ολυμπιακών. Πάμε στον επόμενο. Όπου δεν είμαι μηδέν, εσείς, αλλά εσείς ένα μηδέν. Εμπρός. Υπό το μηδέν. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, δραστηρία. Γεια σου, Άκη, γεια σου, Τάκη. Εδώ στα Μέγαρα έχουμε ένα διβάλβητο και το έπαιζε νεκρός σε κάτι κάτω σε κεστένα. Τι είπε, τι είπε, δεν είπε ούτε που καταλάβαμε. Τι είπε, Καλάρι, καμπάκια σου και όλα οι καλή περαστικά. Στο καλώδιο, καλή ξεκουράδα, αγόρι μου. Και για χαράδρα. Τι είπε ρε αυτό ρε. Τι είπε καλά ρίζει καμπά, τα έχει γραμμένα γρήγορα γρήγορα. Τα είπε μπρος. Έλα ρε μια ώρα έχει πάει, τι κάνουμε τώρα, βγαίνουν όλοι τρελοί, δεν βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Εμπρός. Γεια σου Άγιος Τάγιο. Τι σαν μιλάει. Ναι. Έλα. Ναι. Ναι. Γεια σου Άγιο, γεια σου. Τι σημαντάκι. Γεια σου Λεβέντη μου. Κώστας. Γεια σου Κώστα. Αγγλής είμαι από Καμίνια. Από Καμίνια, ναι. Γεια σου, γεια σου Κώστα. Όπως είσαι, βάλε και το καπάκι στο καμίνι και ζεματίσου. Έχεις βάλει το χέρι σου για να μην καταλάβουν τη φωνή σου. Ναι. Έχεις βάλει κανένα εδώ στο τηλέφωνο. Δεν έχεις κανένα απαγωγή, τηλέφωνο. Δεν πήρες την αστυνομία. Δεν ζητάς λίτρα. Αφήσε να πιάσε με κανένα απαγωγή, το μετάνιωσα. Δεν ζητάς λίτρα. Δεν πήρες την αστυνομία. Σε μια εκπομπή πήρες. Αφήσε κανένα απαγωγή. Εσύ είσαι, Κώστας. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν ζητάς λίτρα. Μια χαρά είσαι. Μην νομίζεις. Καλά είσαι. Μη ζητάς λίτρα. Καλησπέρα. Σας λέω, είναι όλοι τρελοί τώρα από τα καπηλιά. Τι ωραία είναι πάλι, ρε. Έλα. Εμπρός. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε. Είναι η πρώτη φορά που τηλεφωνώ. Ναι. Έλα, φίλε. Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Το όνομά σου, ένα εικονικό. Απλά, ρε παιδί μου, έτσι... Εντάξει, με τον άλλο το προηγούμενο που πήρε ο άνθρωπος, κακή αποτυχία. Ήταν βάλτος, αλλά κακή αποτυχία.
Εγώ, ρε παιδιά, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εντάξει, η ομάδα στην Ελλάδα πάει μόνη της. Αλλά πιστεύω ότι και αυτό όμως είναι κακό, με την έννοια ότι όταν παίρνουμε το πρωτάθλημα από τον Αύγουστο, από τότε που ξεκινάει, θα φτάσουμε να παίξουμε Ευρώπη, ας πούμε, και στην ουσία δεν έχουμε πιεστεί και καθόλου. Δεν θα έχουμε. Δεν έχουμε πιεστεί και καθόλου, ναι. Να πούμε ότι έχουμε ένα αποδάλημα ανταγωνιστικό και πάμε κι εμείς στην Ευρώπη. Δίκαιο έχεις, δεν πάτε σε άλλη μόνο. Δεν φταίει ο Ολυμπιακός. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν φταίει ο Ολυμπιακός. Όχι, 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 δεν λέω ότι θα τους δίνουμε λεφτά που πάτε να παίζουμε κανένα. Ας μπουν σε προσπάθεια και οι άλλοι, τουλάχιστον να... Δεν κάνουμε. Ο άλλος ήταν 3 χρόνια στη Β' Εθνική, στην Γ' Εθνική. Έλεγε όταν έρθουμε θα κάνω, θα δείξω. Τώρα λέει άλλα. Λέει όταν πάρω την ΕΠΟ. Ρε, ποια ΕΠΟ, πάρε να ικανοποιήσει. Εντάξει, μορφή να πάρει. Ναι, φίλε, τώρα πρέπει να κάνουμε καμιά κίνηση. Ο άλλο στη Βόρεια Ελλάδα έχει πάρει όλα τα λοιμά. Έχει δώσει του κόσμου τα λεφτά. Λέει σκορπάω. Τι σκορπά. Πάρε 4-5 παιχταράδε να είμαστε ανταγωνιστέ και στι ανταγωνιστικοί. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Εκεί πέρα α πέφτει και λίγο ξύλο, δεν πειράζει. Καλά. Άλλο, όλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά λέμε σαν ομάδες, ποδοσφαιρικό, αμυγός ποδοσφαιρικά. Δηλαδή να παρουσιάσουν και τίποτα. Μόνο ξύλο παρουσιάζουν. Όχι, ναι, δεν γίνεται. Τι να πέφτει λίγο ξύλο. Μα και αυτό χτυπάει και σε εμάς, δηλαδή έχει αντίκτυπο και σε εμάς στην Ευρώπη, έτσι. Όμως αυτό που έχω ως παράπονο, παιδιά, είναι ότι έχουμε εκεί με το Champions League, το Europa League. Γιατί δηλαδή δεν το έχουμε σε υπόλοιπες. Και το έχουμε πολύ μεγάλο να πω ότι θέλουνται οι παίκτες, απλά σε κάποιους αγώνες είμαστε ανάτοιχοι. Ακόμα και φέτος με την Άντερλεχτ, ο Ρομπέρτο που πήγε σε αέρα και πάγαμε τον κόλ. Φίλε, και αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Καταρχήν, Champions League, ελληνική ομάδα. Μην πω και τίποτα άλλες χώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τον αιώνα τον ένα πάντα. Όχι, βέβαια. Ναι, δεν ναι, υπάρχει ναι, περίπτωση. Άλλο. Το Europa League είναι λίγα το φτωχό. Έτσι, το φτωχό. Ναι, το φτωχό. Οι ομάδες που έχουν αποκτηθεί από το Champions League. Εισαγωγικά, δεν τα έχει που λέμε τώρα εκεί. Το Champions League έχουν σειρά ομάδες με 500 εκατομμύρια και είναι 4-5 χρόνια στην απέξω και περιμένουν να πάρουν σειρά. Όπως βάζει το ΙΚΑ τα βιβλιάρια από κάτω, έτσι ακριβώς. Εντάξει, πάντως πρέπει να βάλουν να κάνουν μια προσπάθεια και όλοι οι άλλοι, μήπως και εμείς. Άκου να σου πω, ο Ολυμπιακός έχει ένα μπάτζετ 50 εκατομμύρια. Μπράβο. Οι άλλοι έχουν 3 και 4 και 5 το πολύ. Μπράβο. Γι' αυτό είναι χάλια το ποδόσφαιρο. Άσε που το θάβουν το ποδόσφαιρο το δικό μας. Και θάβουν και το Μαρινάκι. Φίλε, εδώ ζητήσανε λεφτά, και συγγνώμη, ζητήσανε λεφτά του Champions League οι ομάδες αυτές. Να παίρνουν από τον Ολυμπιακό τα λεφτά του Champions League. Φίλε, κοίτα να δεις, για μένα, να σου πω κάτι. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλό σημείο. Τηρουμένο των αλλαγιών. Να λάβουμε υπόψη σε ποια χώρα είμαστε. Είμαστε η Ελλαδίτσα, για πληθυσμό. Η πτωχευμένη Ελλάδα, έτσι. Υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, οι άλλοι δεν επενδύουν. Μόνο ένα πόλεμο βλέπουμε από παντού και από το κράτος. Γιατί το κράτος πού να βαντάρει την ανάπτυξη, γιατί αυτή είναι η ανάπτυξη κανονική του Ολυμπιακού. Όλο ανάπτυξη και ανάπτυξη, αλλά είναι στην κατάψυξη η αβαντάρη. Δεν είναι αβαντάρη την ανάπτυξη, έτσι. Να τα βλέπουμε όλα αυτά. Και ο Ολυμπιακός πάει και παίζει ρε φίλε με μεγαθύρια. Και γονατίζουν εδώ πέρα. Δηλαδή, τρία η Αθλητικό δεν έχει φάει ποτέ. Ναι, όχι, δεν έχει φάει. Δηλαδή είναι Ολυμπιακός. Μην κοιτάς τώρα που επειδή είναι Ολυμπιακός δεν την αποδίδουν την επιτυχία όπως τη αρμόζει. Δεν την αναδεικνύουν γιατί είναι όλη τσάτσι η Άρδο. Και δεν το λέω σαν δικαιολογία, τα βλέπουμε. Έτσι. Φέτος κάναμε και καλή επιλογή σε προπονητή από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Λοιπόν, επειδή κλείνουμε, καλό βράδυ, φίλε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Καλό βράδυ, φίλε. Να είσαι καλά, φίλε. Να μην ξεχάσω. Σε σένα που είσαι αβαρτός, ότι ο Μαρινάκης που δεν σου έκανε, δεν έριξε τον Ολυμπιακό στη Γάμα Εθνική, όπως έκανε ο άλλος. Ναι. Δεν τον έριξε, δεν θα έριχνε ποτέ τον Ολυμπιακό μάλλον. Ποτέ. Κανείς. Και ο Μαρινάκης δεν έφαγε και 380 εκατομμύρια ναι, που χαριστήκανε στην ΑΕΚ. Επενδύει ο Μαρινάκης. Όπως κανείς... Που δεν σου κάνει εσένα ο Μαρινάκης. Κανείς πρόεδρος δεν θα το δεχόταν. Και κανείς οπαδός δεν θα το δεχόταν να πέσει ο Ολυμπιακός στην Εθνική. Κοίτα, επειδή έχεις μιλήσει, θα έρθει να μας βρει γιατί θα σε ξεμονίζω κάθε Κυριακή. Ναι. Κάθε Δευτέρα. Ναι, και Παρασκευή. Και αφού δεν ξέρει και ο ίδιος ποιος είναι. Έλα, γεια.